Εδώ είμαστε. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε στην παρέα μας όσοι δεν ήσασταν ήδη. Εδώ, εδώ. Μαζί θα πάμε σήμερα. Είναι μεγάλη νύχτα. Είναι μεγάλη βραδιά. Είναι πολύ σημαντική για τα 4 γράμματα για τον Πανθεσσαλονίκη και Αθλητικό Ομίλο Κωνσταντινοπολιτών. Κωστίτσα Τσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομπουτσουνάρα μου. Όπως είδατε, το πήγαμε όπως είναι και τα πρωινά. Δηλαδή, παράλληλα σκητάλη από μεγάλο Μπατμανίδη. Έχω Βασίλη Καβαδία χταπόδι πίσω από την κονσόλα, έτοιμος να ανταποκριθεί στο έπακρο στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που θα επικοινωνήσουμε με κάθε άκρη του κόσμου, εφόσον μας βοηθήσει η τηλεφωνική σύνδεση, οι γραμμές, η διαφορά ώρας, τέλος πάντων σουξουμούξου. Εννοείται θα συνδεθούμε με τους πολλούς ανθρώπους που έχει ο Λίμπερος στο ΟΑΚΑ. Και ο Κόλκας ο Σταύρος είναι εκεί και ο Τσορμπατζόγλο Δημήτρης και η Μπούντιου Ελένη και ο Καπράλος ο Ηλίας και ο Παρασκευαίδης ο Γιάννης και φυσικά ο Βασιλόπουλος ο Κώστας. Εκεί θα είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, σε διαρκή σύνδεση, σε επαγρύπνηση για να σας μεταφέρουμε ό,τι σημαντικό συμβαίνει είτε στην Κερκίδα είτε έξω από το ΆΚΑ, στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου της Καλογρέζας. Είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τα πάντα όλα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κωστίτσα Τσαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομπουτσουνάρα μου. Παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 8. Μέχρι και τις 8. Θα συνδεθούμε και με παιδιά που βρίσκονται ήδη στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Ήδη βρίσκονται στις κερκίδες του ΟΑΚΑ που πήραν πριν από αρκετή ώρα θέση οι δικοί μας οπαδοί. Σε μια βραδιά που ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει δύο πράγματα. Ένα, να πάρει το κύπελο και δεύτερον, να κατακτήσει το κύπελο. Βραδιά αποδείξεων η σημαντική, η σημερινή, αποδείξεων όχι απέναντι σε κάποιον από την πλευρά της ΑΕΚ, σε καμία περίπτωση, δεν χρωστούμε καμία απάντηση σε αυτούς. Βραδιά αποδείξεων για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, για τους παίκτες του, για τον προπονητή του, για όλο το επιτελείο. Για τον πρόεδρο, για την ομάδα ολόκληρη, για τον οργανισμό ΠΑΟΚ φυσικά, για τους οπαδούς ομάδας, για τον λαό που ταξίδεψε, πλημμύρισε την Αθήνα με ασπρόμαυρα κασκόλ, με ασπρόμαυρες σημαίες, πλημμύρισε την Εθνική Οδό με ατελείωτα πούλμαν που έχουν εκδράμει για να βρίσκονται δίπλα στην ομάδα. Όλα αυτά με σκοπό την προάσπιση των κεκτημένων, την προάσπιση του κεκτημένου που είναι το κύπελο Ελλάδος, αλλά και κάτι παραπάνω είναι αυτό. Δεν είναι μόνο μία κατάκτηση κυπέλου, μία απλή κατάκτηση κυπέλου, είναι πολλά περισσότερο. Είναι, όπως είπαμε, μία απάντηση στους ίδιους μας, τους εαυτούς. Τώρα, οι ειδήσεις τελευταίας στιγμής. Ακούσατε και εδώ από το Λίμπερο για το Βανάκι που 100 οπαδοί της ΑΕΚ σταμάτησαν, 4 του ΠΑΟΚ. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, αμέσως έρχομαι στον Τσορμπατζόγλου, 100 οπαδοί εναντίον 4. Ωραία τραμπάλα αριθμητική, πρέπει να ομολογήσουμε έτσι. Σταμάτησαν το πούλμαν, το έβαλαν φωτιά, το βανάκι. Ευτυχώς δεν υπάρχει τίποτα από θέμα υγείας, δεν υπάρχει κανένας τραυματίας. Πάμε ευθύς αμέσως στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που βρίσκεται εκεί να μας μεταφέρει κλίμα από ΆΚΑ. Καλησπέρα Δημήτρη. Γεια σου Κωστή, καλησπέρα. Από το Ολυμπιακό στάδιο, δεν ξέρω πώς ακουγόμαστε, αν είμαστε καλά. Λίγο πιο δυνατά θα μας βοηθήσεις, Δημήτρη μου. Είμαστε καλύτερα. Τέλεια, τώρα πολύ καλύτερα. Σε ακούμε λοιπόν. Αν μας βοηθήσει και ο Βασίλης λίγο. Λοιπόν, από το Ολυμπιακό στάδιο, περίπου 2 ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, έχουν μπει μερικοί φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι πολύ περιθώρια αυτή τη στιγμή. Από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μπροστά από τους οπαδούς παραταγμένες αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ. Είναι και πλάγια στο κενό διάστημα αρκετές δημιουργίες. Είναι τεράστια η απόσταση έτσι, που έχουν, η νεκρή ζώνη ας το πούμε έτσι, που υπάρχει για τις ομάδες των φιλάθλων. Δηλαδή μιλάμε για μια νεκρή ζώνη που λες ότι είναι και 100 μέτρα. Είναι σχεδόν όλο το γήπεδο, γιατί οι αστυνομικές δυνάμεις
είναι παραταγμένες εκεί στην ευθεία στο κάθε συνθήκη και από εκεί και μετά υπάρχουν φύλαθλοι των δύο ομάδων. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι όλη η απέναντι κερκίδα την οποία θα δείχνουν και οι τηλεοπτικές κάμερες θα είναι εντελώς άδεια. Μικροεντάσεις έτσι κάπου στα χαμηλά εκεί θα λέγαμε και προφορικά με τις αστυνομικές δυνάμεις, όχι κάτι άλλο μέχρι στιγμής. Καλώς είναι, ο καιρός έχει ένα αεράκι εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο, πάρα πολύ security, πέρα από τους αστυνομικούς, security παντού σε κάθε χώρο και πίσω από τους πάγκους και μέσα στα δημοσιογραφικά, γύρω από τα επίσημα, μπροστά από τις κερκίδες των οπαδών. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θα δουλέψουν σήμερα για να περιφορήσουν και να συμμετέχουν ουσιαστικά στα μέτρα τάξης για αυτό το παιχνίδι. Είναι γνωστά τα όσα έγιναν χθες, προχθές, αλλά και σήμερα πριν τον τελικό. Δύσκολες ημέρες, σαφώς δύσκολες ημέρες. Είδαμε και εμείς να περνάει μια έτσι, μεγάλη ομάδα μπροστά μας με ΣΑΕΚ πάνω στα μηχανάκια και ρόπαλα κτλ. Οι οποίοι έψαχναν να βρουν φίλους του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Μέχρι στιγμής έχει γίνει ό,τι έχει γίνει και ελπίζουμε στο γηπέδο και πριν και μετά και καρδιά και το αγώνα να μην ασχοληθούμε με άλλα θέματα. Δημήτρη, μία διέστηση για το τι θα αποφασίσει τελικά ο Λουτσέσκου. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν θα παίξει ο Κάνιας. Ναι. Και όχι γιατί τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά γιατί είναι ένα πιο αθλητικό εξάρι. Περισσότερο ταχύς, ναι, με τρεξίματα. Το μοναδικό τέλος πάντων που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του για να παίξει μαζί με τον Μαωρίτσιο, γιατί το δίδυμο με τον Σάχοφ είναι πολύ βαρύ. Και από και πέρα αριστερά και μεσοδυτικά, εκεί πραγματικά τα δοκίμασε όλα. Μπίσες βαρύ μάκ, εκεί. Να μην αποκλείσουμε και άλλη έκπληξη, τύπου Ελκαντουρί. Μάλιστα. Πιστεύω δεν έχει τις πιθανότητες. Οι υπόλοιποι όμως έχουν δοκιμαστεί και θα δούμε σε λίγο ποιον έχει αποφασίσει να βάλει ο Λουτσέσκου. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι γνωστές, ο κορμός του ΠΑΟΚ, μια ομάδα χωρίς προβλήματα, μια ομάδα με καλή ψυχολογία παρά τα όσα έχει υποστεί το τελευταίο δίμηνο, με σερί, με νίκες, πάρα πολλές, είτε πριν τα μάτς τα δύο που έγραψαν ιστορία, είτε μάτς πάρα πολλές νίκες για τον ΠΑΟΚ, επαμβάνουμε χωρίς προβλήματα, με καλή ψυχολογία, αλλά σε ένα τελικό κυπέλλο με ένα δυνατό αντίπαλο, γιατί και έχει τα δικά της προβλήματα. Είναι μια σκληρή ομάδα και αυτό νομίζω θα προσπαθήσει να δείξει και σήμερα μέσα στο γήπεδο και σε αυτό κυρίως πρέπει να ανταπεξέλθει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο ξενοδοχείο, έτσι. Ναι, ναι. Είχαμε επίσκεψη. Όπως είχε σημειώσει η ομάδα στο ξενοδοχείο, ίσως είναι στην πιο δύσκολη θέση, έτσι από όλους όσους υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ, να θέλει, αλλά να μην μπορεί να παραστεί, να δει το μάτσα την τηλεόραση, αλλά είμαι πεπισμένος από όλα όσα μαθαίνω, όσα βλέπουμε, όσα ακούμε, ότι θα είναι αυτός τον οποίο θα αφιερώσουν το κύπελο όλοι στον ΠΑΟΚ, πέρα από τον κόσμο βεβαίως της ομάδας, αυτός που έχει και ανάγκη μεγάλη να του αφιερώσουν το κύπελο εφόσον το κατακτήσουν. Όλοι στις δηλώσεις τους αναφέρουν πάντα ότι παίζουν για τον ΠΑΟΚ, παίζουν για την ιστορία του, παίζουν για αυτούς, για τον κόσμο και πάντα αναφέρουν τον Ιβάν Σαββίδη. Και για τον Ιβάν. Τον έχουν στο μυαλό τους και αυτό δείχνει αρκετά, δεν συνηθίζεται, έτσι δείχνει αρκετά. Σαφώς. Σαφέστατα. Ωραία. Δημήτρη, πάρε μία ανάσα. Θα είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη επικοινωνία στο δύο ώρο μας. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε την βόλτα μας από την Ρουμανία. Εκεί είναι ο τριαντάφυλλος στον Μπεγιαμάρε της Ρουμανίας. Να ξεκινήσουμε την παγκόσμια βόλτα ΠΑΟΚ που θα κάνουμε και σήμερα όπως κάνουμε στα μεγάλα παιχνίδια. Καλησπέρα, τριαντάφυλλε. Καλησπέρα, Κωστή. Τι γίνεται? Ξεκινάμε από σένα σήμερα να είσαι γουρλής. Τιμή μου. Ελπίζω να είμαι γουρλής. Έτσι. Για πες λοιπόν, καταρχήν, τι διέστηση έχεις για το παιχνίδι εσύ?
Διέστησή μου είναι 0-2-1-2. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το βλέπω νίκη, δύσκολα βέβαια, γιατί και η ΑΕΚ είναι μια καλά στημένη ομάδα. Ναι. Παρά το γεγονός ότι οι παίκτες τους είναι λίγαν επιεικός, έτσι, ναι. Απαράδεκτοι. Ναι. Στηρίζω και εγώ την άποψη πολλών συνακροατών και πολλών συνοπαδών ότι αν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχει τιμωρία, δεν πρέπει να δοθούν χειραψίες. Ναι. Νομίζω πως είναι σωστό. Διάβασα κάπου το πολύ ωραίο ότι αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΟΚ επειδή τρομοκρατήθηκε ο Μάνταλος από την πολύ δυνατή χειραψία του Βιερίνια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Δεν σ' άκουσα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε σήμερα, αν και δηλαδή, η μόνη αμφιβολία που έχω κοστεί είναι σε εισαγωγικά αν το έχει κλειδώσει τόσο πολύ ο Μελισσανίδης, διότι καταλαβαίνεις εάν συμβεί αυτό που πιστεύουμε εμείς οι παοξίδες σήμερα, καταλαβαίνεις τι καζούρα έχει να φάει μετά, έτσι. Εννοείται. Και εννοείται, αν ήμουν και εγώ Μελισσανίδης, θα προσπαθούσα να το κυκλώσω από 15 μεριές φίλες. Μάλιστα. Μια μικρή παρηγοριά που είναι ξένος ο διαιτητής. Τι να πω. Θα το δεις μόνος σου. Υπάρχει είναι παρέα με. Εκεί ελληνική που θα μαζευτείτε. Πού θα το δεις με το τη γυναίκα μέσω λαόλα, φίλε. Δεν έχω άλλη δυνατότητα. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας εδώ. Δεν υπάρχει άλλος. Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά με την νίκη. Να είσαι γερός. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Φεύγουμε από τον Τριαντάφυλλο στον Πεγιαμπάρε της Ρουμανίας και πηγαίνουμε στον πρόδρομο στη Στοκχόλμη. Καταρχήν, πρόδρομο, είσαι πάνω ή έχει κατέβει ο Άκα? Όχι, είμαι πάνω. Κωστή. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Τι γίνεται? Καλησπέρα. Τι να γίνει, να, και εγώ προετοιμάζομαι, λέτε, ψυχολογικά και σωματικά. Θα πάμε να το δούμε στο σύνδεσμο. Μπράβο. Για να υπάρχει λίγο καλό, περισσότερο ταβαντούρι. Πόσα άτομα αναμένεται να είναι στο σύνδεσμο? Ο σύνδεσμος, πιστεύω, Καρφίτσα δεν θα πέφτει σήμερα. Μάλιστα. Απλά εγώ δεν γνωρίζω πόσα άτομα θα έχει, απλά θα πάω εγώ, θα πάω καμιά ώρα νωρίτερα. Μάλιστα. Ο Κούλης είναι ήδη κάτω, έτσι? Κοίταξε, άλλο στο σύνδεσμο του Κούλη, άλλο σε άλλο θα πάω εγώ. Εντάξει, αδέρφια είμαστε όλοι, αδερφέ, δεν έχει σημασία, έτσι, πάω και είμαστε. Θέλω να σου πω εκεί, ο Κούλης από τη Στοκχόλμη έχει κατέβει, το ξέρω ότι είναι δύο οι σύνδεσμοι, απλά... Το επισημαίνουμε ότι είναι εδώ. Κοίτα, προσπάθησα και εγώ να κατέβω, αλλά λίγο τα εισιτήρια ήταν τσουφτερά να μην κατέβει κάποτε. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο δεν κατέβηκα. Αλλά εγώ στείλει τον αδερφό μου σαν επίσημο αντιπρόσωπο. Επίσημος αντιπρόσωπο, θα εκπροσωπήσει, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε. Τι προγνωστικό κάνεις, τι προαίσθημα έχεις, τι διέστηση για το παιχνίδι? Πιστεύω θα είναι σε κλειστό παιχνίδι. Δεν θα... Ναι. Αν και θα ευχόμουν να μπουν κανένα 2-3 γκολ, αλλά δεν πιστεύω να γίνει έτσι. Πιστεύω και οι δύο θα είναι φοβισμένοι, να πούμε. Μάλιστα. Απλά θα κάνω ό,τι έκανα και πέρσι. Πήρα το γιο μου το μασκότ και έτσι το πήραμε πέρσι και θα το πάρω μαζί μου στο σύνδεσμο. Είναι η μόνη λύση. Ωραία. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Με τη νίκη. Και θα τα ακουστούμε ξανά. Να σε καλά, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον Γιάννη, στο Μάνχαϊμ. Έλα, Γιαννάρα! Έλα, Κωστή μου, έλα, τι κάνουμε, τι γίνεται? Τι γίνεται? Φιλιά πολλά, εδώ στην αναμονή, έτοιμος, ντύνομαι, πλύνομαι, φτενίζομαι, κουρεύομαι, δεν ξέρω τι κάνω. Και φεύγω, πάω για να πάω να δω το ματς. Πάω σε ένα μαγαζί, γνωστή φίλη είναι, αλλά είναι εκτός έδρας γιατί να εκτίσει αυτός. Μάλιστα. Όπως και η ομάδα εκτός έδρας θα παίξει, έτσι και εσύ. Ακριβώς. δεν μασάμε τίποτα. Να τον ντύσω. Παίρνω μικρή σημαία και μεγάλη σημαία που έχω, να ντύσω εκεί το τραπέζι μου. Μπράβο, ρε φίλε. Με τις σημαίες και θα δούμε το μάτσο όπως και πέρσι εκεί πέρα. Εύχομαι τα καλύτερα. Άρα το έχεις και γούρι, έτσι, το έχεις γούρι. Να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Μακάρι να δούμε σήμερα ποδόσφαιρο, να μην έχουμε τίποτα περίεργα από αυτά που συνηθίσαμε όλο τον χρόνο. Έστω μια φορά ας αφήσουν, ναι, να δούμε μπάλα στο χορτάρι, αν έχουν τα κότσια. Ναι. Γιατί και είναι και πανελλήνια, ακουγόμαστε παντού, στον κόσμο όλο. Αφήστε μια φορά να παίξουν ποδόσφαιρο δύο ομάδες.
Αυτό εγώ θα ήθελα να δω και αν μας κερδίσουν τιμή τους. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, άμα βγαίνουν οι ομάδες να παίξουν, άμα εμφανίζονται ή άμα όταν φεύγουν ξαναγυρίζουν να παίξουν, θα παίζαμε μπάλα και εκεί. Θέλαμε εμείς, αυτοί δεν θέλανε. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει τίποτα γιατί δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα. Ακριβώς, η χρονιά τελείωσε και έκλεισε επιτυχημένη στον αγωνιστικό χώρο προπονητές και ομάδα που ήταν το ζητούμενο. Στα υπόλοιπα θέματα διοίκησης, δικαστικά κτλ. Τα είδαμε. Θα τα δούμε και του χρόνου και του καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Όπως πήγαν όλοι να γυρίσουν, γιατί ξέρουμε ότι έχουν γίνει διάφορα περίεργα. Δεν έχουμε σταματήσει. Είναι αχόρταγοι. Θέλουν και να βάψουν και με αίματα το κύπελο. Ναι. Μα όπως είδες, όχι μόνο ο παδί της ΑΕΚ και ο παδί του Ολυμπιακού. Μπλέκονται διάφοροι τώρα εκεί. Ακριβώς. Τα έμαθα και εδώ στη Γερμανία. Τα μαθαίνουμε τα πάντα. Μαθαίνονται στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, εγώ θέλω, όπως πήγε ο κόσμος για ένα πράγμα, να απολαύσει μπάλα και να ευχαριστηθεί το ματς, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δούμε στο χορτάρι από την ομάδα μας. Αυτό και μόνο. Φιλιά, χαιρετίσματα σε όλους τους γνωστούς. Δεν βγαίνω στο ραδιόφωνο γιατί έχω τα δικά μου θέματα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Γιάννη μου. Όλα καλά. Όλα. Φιλιά σε όλους τους γνωστούς, όσοι κατεβήκανε κάτω, όσοι είναι Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου, Γιάννη μου. Καλά και το βράδυ να πανηγυρίζουμε. Το σκορ για μένα είναι 1-3. Το πρόβλημά μου είναι, δεν ξέρω αν θα είναι το 1. Το 3 είμαι σίγουρος. Αυτό που βλέπω είναι ο αρχηγός Βιερίνια, πρώτος. Σίγουρα, δεύτερος ομάτος. Δεύτερος ομάτος και τρίτο, ο The Great Alexander. Έτσι για να έχουμε και λίγο μηνύματα πατριωτικά. Μακεδονία, Ελλάδα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Τα λέμε, να σε φιλιά καλά. Σε όλους. Φιλιά, φιλιά. Ήταν ο φίλος μας ο Γιάννης. Πρώην Χόκερχαϊμ, τώρα στο Μάνχαϊμ. Φεύγουμε, πάμε ο ΆΚΑ. Εκεί βρίσκεται ο Θόδωρος, ο Αλεπίδης, που ταξίδεψε με το τσάρτερ, με την ομάδα. Έχει να μας πει ντεσού πριν από τον αγώνα και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας μεταφέρει κλίμα μέσα από την Καλογρέζα. Έλα, Θοδωρή! Θοδωρέ! Σε ακούμε, Θοδωρή! 1-2. Πέσαμε. Θα επιχειρήσουμε και πάλι. Παράλληλα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με διάφορες πόλεις του κόσμου. Πήγαμε στη Ρουμανία, πήγαμε στο Στοκχόλμη, πήγαμε στο Μάνχαϊμ και θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό, που το σώμα βρίσκεται μεν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά το μυαλό και η ψυχή βρίσκεται στο ΟΑΚΑ, βρίσκεται δίπλα στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται δίπλα στην ομάδα που θα προσπαθεί σήμερα να φέρει αυτό το κύπελο, να δώσει χαρά στον κόσμο που φέτος πραγματικά πέρασε πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, και με τον αποκλεισμό της έδρας με 10 αγώνες και κλεισμένο το θυρών, αλλά και με την κλοπή του πρωταθλήματος και με τις δικαστικές αποφάσεις και με το πήγαινε έλα με μια μόνιμη κατάσταση κρύου, ζεστού, με ένα τσατάλιασμα των νεύρων, το οποίο όμως αντιπαρήλθε απόλυτα ο κόσμος και βρίσκεται εκεί σήμερα. Πλημμύρισε η Αθήνα με κόσμο από την Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, από τα νησιά, από παντού, από τη Θράκη, από κάθε άκρη της Ελλάδας, αλλά και από κάθε άκρη του κόσμου, άνθρωποι που για μία ακόμα φορά έκαναν πράξη, το χιλιόμετρα κάναμε πάλι και το μετουσίωσαν με την παρουσία τους εκεί. Πάμε όμως στο Θόδωρο τώρα, τον Αλεπίδη που βρίσκεται στο ΆΚΑ, να μας δώσει κλίμα. Έλα, Θοδωρή! Γεια σου Κωστή, γεια σας όλους. Μόλις μπήκαμε μέσα στο γήπεδο μετά από κάποια μικροεπισόδια που γίνανε επί της Κηφισίας. Κάποιες συμπλοκές γίνανε, είχε λίγο φασαρία. Ναι. Εντάξει, γεμίσει σιγά σιγά το γήπεδο. Υπάρχουν κάποιες κορτίδες, δεν μπορούμε να πούμε. Ακούμε τα συνθήματα αυτή ήδη. Αυτή τη στιγμή οι παοξίδες είναι περισσότεροι εδώ είτε μέσα. Ακούτε και... Το ακούτε. Έτσι, έτσι. Δώσε λίγο φυσικό ήχο, δώσε λίγο. Όλα κυλήσαν ομαλά, με εμάς που ήρθαμε με το αεροπλάνο. Κανονικά η ασφάλεια έκανε καλά τη δουλειά της. Μας περίμενε, μας έφερε μέσα στο ΟΑΚΑ με ασφάλεια. Ναι. Περιμέναμε εδώ, όλα καλά, εκτός από κάποιες μικροσυμπλοκές που γίνανε στην Κηφισία. Τώρα είμαστε μέσα και περιμένουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ακούτε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Το πανό που γράφει χωρίς νερό, χωρίς μετρό, Παοκάρα φέρε μας το κύπελο. Το είδες? Δυστυχώς δεν το βλέπω, είναι κρεμασμένο από τη δικιά μας πλευρά. Είναι από τη δικιά σας πλευρά. Είναι από τη δικιά μου πλευρά και δεν το βλέπω. Χωρίς νερό, χωρίς μετρό, Παοκάρα φέρε μας το κύπελο.
Χωρίς νερό, χωρίς μετρό. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Θα πληροφορία δική μου είναι ότι θα βγει. Το χάρτινο και εμείς το αληθινό. Και αυτό, θα βγει και μεγάλο πανό για την τροπή της προσφυγιάς και τα λοιπά, το γνωστό σύνθημα. Θα βγει μεγάλο πανό, έχω τέτοια πληροφόρηση. Λοιπόν, ετοιμάζονται εδώ πέρα, ετοιμάζονται τα παιδιά. Φυσικά. Ήδη το κάτω διάστημα αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά από παουξίδες. Πάρα πολύ ωραία. Από την πλευρά τη δικιά μας, εννοώ, από τις, έτσι πως βλέπουμε απέναντι και διαγώνει από τους επιστήμους. Σε κερκίδες 16, 15, 14. Τι διέστηση έχεις, Θοδωρή, για το παιχνίδι? Τι διέστηση έχω? Δύσκολα θα κερδίσουμε. Δηλαδή δεν θα είναι 3-0. Ναι. 2-1, 0-1. Μάλλον να το πω σωστά. 1-2 ή 0-1 για τα φιλοξενούμενα που είμαστε. Ναι. Αυτή τη διέστηση έχω. Εγώ. Μάλιστα. Μακάρι να διαψευθώ και να είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Για να ξεχάσουμε όλοι από το πρώτο ημίχρονο και όλα. Το σκορ. Με δύναμη, με πάθος, να μετουσιώσουν την οργή για τον κλεμμένο τίτλο για το πρωτάθλημα σε τρέλα μέσα στον ουσιαστικό χώρο, σε πάθος, σε αυταπάρνηση. Αυτό ζητάμε. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα. Κανέναν. Σε κανέναν, ειδικά σε αυτούς. Είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογικό πίνακα, αλλά πρωταθλητές. Δεν έτσι. Έχουμε να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν. Είμαστε η καλύτερη ομάδα, παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα το αποδεικνύουμε κάθε Κυριακή στο Χορτάρι, θα το αποδείξουμε και το Σάββατο. Τέλεια. Έγινε, Θοδωρή. Αφάρεσισμό, δάτη. Να είσαι γερός. Θα ξαναμιλήσουμε αργότερα. Πολλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε, πάμε σε ένα άλλο φίλο μας, το Μανώλη, που είναι στο ΆΚΑ. Έλα, έλα Τσουκνίδα. Έλα. Έλα Κωστή, μήπως γνωρίζεις που είναι η Τσουκνίδα? Είναι μέσα στο ΆΚΑ, φίλε, μέσα στο ΆΚΑ. Είναι έξω από τη θύρα που σε λίγο μπαίνω. Πιστεύω να είδες και τις φωτογραφίες που σου έστειλα. Είδα, σας χάρηκα. Όπως είχα και άλλη, συνάντησα και τον Κρίστο Κολεμπάμπουε, το παλικαράκι, τα είπαμε και μαζί. Θα το βγάλουμε σε λίγο. Θα το βγάλουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα είναι καλά. Περιμένω μια νίκη, Κωστή, δύσκολη, εύκολη, δεν με νοιάζει, αρκεί να σηκώσουμε το κύπελο. Η φωτογραφία με το βανάκι που πίσω γράφει Mao Mao on tour, νομίζω ότι είναι ήδη viral, έτσι, Mao Mao on tour. On tour, λοιπόν, το είδαμε στον δρόμο και το βγάζαμε, ήταν λίγο πριν το ΆΚΑ και το βγάζαμε φωτογραφία. Βέβαια, όλοι. Όλα, ήταν μια χαρά, λοιπόν, εύχομαι νίκη και όσοι ήρθαμε τόσοι να επιστρέψουμε. Φυσικά, απλά με το κατσαρόλι, μαζί με την κούπα. Έχει αρχίσει να μπαίνει κόσμος, δικός μας ήδη. Μπαίνει. Και εδώ στη θύρα που είμαι, εγώ στην 20 που θα είμαι, βλέπω άρχισε να μπαίνει κόσμος σχεδόν και μίζει, σχεδόν. Μπράβο. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο και απ' έξω. Μπράβο. Πλημμύρισε η Αθήνα και από πολύ νωρίς και από χθες κιόλας από κόσμο. Αν εξαιρέσεις το γεγονός με τον Πανάκη, κατά τα άλλα δεν ξέρω κιόλας τι έγινε. Ναι, τι να γίνει, 100 αεκτσίδες εναντίον 4 παοκτσίδων με ρόπαλα. Δεν το ξέρω. Και εμείς από πληροφορίες, από εδώ και από εκεί μαθαίνουμε. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, Μανώλη. Έγινε. Γεια σου, Τσουκνίδα. Με την κούπα. Έτσι. Να σας πούμε ότι η μεταφορική εταιρεία NetTrans εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες από Θεσσαλονίκη και Μακεδονία προς Θεσσαλία και Σποράδες με ιδιόκτο στόλο φορτηγών ψυγείων, υπηρεσίες logistics, γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα. Τρίκαν καλύπτει 100% τις ανάγκες σε μεταφορές και εμπορευμάτων και φρέσκο κατεψυγμένο κτλ. 574-766 γραφείο Θεσσαλονίκη στο 4ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.netpavlatrans.gr. NetTrans, λοιπόν, εδώ είμαστε. Υπάρχει καλή ψυχολογία σε όλους μας και σε εμάς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα και που πολύ θα θέλαμε να είμαστε και εμείς εκεί κάτω. Απλά το καθήκον καλεί, πρέπει κάποιοι να μείνουν εδώ. Να ξαναπώ ότι κάτω υπάρχει πολύ δυνατό επιτελείο. Πολύ δυνατό επιτελείο. Με Κώστα Βασιλόπουλο, με Σταύρο Κόλκα, με Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, με Ελένη Μπούντου. Έξω από το γήπεδο είναι ο Γιάννης Παρασκευαϊδής, ο Ηλίας ο Καπράλος. Θα μας μεταφέρουν κλίμα σε λίγο. Εμείς μεταφερόμαστε στα αδέρφια μας στην Κύπρο, στον Αλέξη από τη Λάρνακα, από το σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Λάρνακας. Γεια σου, Αλέξη! Γεια σου, Κωστή μου! Τι γίνεται? Μια χαρά είμαστε. Πού σας βρίσκουμε? Έξω είμαστε, περιμένουμε το παιχνίδι. Έχουμε ψήσει, έχουμε φάει, έχουμε πιει. Αυτά. Και αναμένουμε. Και αναμένουμε να πιούμε κρασί νίκης από την κούπα τώρα. Έτσι. Ήδη ξέρω ότι 4 παιδιά από εκεί
θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και θα είναι στο Ρίτζεσι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τη γιγαντοοθόνη. Λοιπόν, από τον σύνδεσμο. Πες μου λίγο τι γίνεται, πόσα άτομα θα μαζευτείτε στο σύνδεσμο απόψε, πώς υπολογίζεις? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 40 με 50 άτομα. Μπράβο. Αλλά περιμένουμε τουλάχιστον να διπλασιαστούμε. Μπράβο. Υπάρχει θετική έχουμε αύρα. Στείλει. Ναι. Βεβαίως. Έχετε στείλει, έχουμε στείλει και 40 άτομα στο γήπεδο. 40. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Μηδενίζουμε τις αποστάσεις. Το χιλιόμετρα κάνουμε πάλι για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Πάντα. Γίνεται πράξη. 40 λοιπόν πάντα, από τη Λάρνακα. Μάλιστα. Τι διέστηση έχετε στην Κύπρο, τι διέστηση έχετε εκεί στο σύνδεσμο, στη Λάρνακα, Αλέξη, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Εντάξει, αισιοδοξία έχουμε, πιστεύουμε στην ομάδα, ξέρουμε ότι είμαστε καλύτεροι, φτάνει να γίνει το παιχνίδι κανονικά και αυτό, να μην κρυθεί αλλού. Φοβερό, φτάσαμε να το λέμε αυτό σαν, ναι, πρώτη, να κάνουμε. Σαν πρώτη κουβέντα, έτσι, δηλαδή. Εκεί μας έφτασαν, τι να κάνουμε. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Μάλιστα. Εύχομαι να κάνετε την κερκίδα σας, να περάσετε όμορφα απόψε, να χαρούμε όλοι μας την κατάκτηση του κυπέλου, να γυρίσουν πίσω υγιεί όλα μας τα παιδιά από την Ελλάδα να έρθουν στην Κύπρο και να γυρίσουν με την κούπα. Έλα, και ένα Αυτά είναι φίλε, αυτά είναι. Αυτό είναι ζουμουσού, αδερφέ. Ζουμουσού. Φιλιά, να τη ζήσουμε τις μεγάλες στιγμές. Έγινε, αδερφέ. Ναι, αδερφέ μου. Γεια σου. Χαιρετίσματα στην Κύπρο. Την αγάπη μας. Αυτά είναι. Ακούσατε. Αυτά είναι τα πιο ωραία, τα αυθόρμητα, τα live, τα ζωντανά, χωρίς προετοιμασία, χωρίς προσχεδιασμό, χωρίς τίποτα. Έτσι είναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που σας μιλάμε, η ώρα είναι 18:36 και 37 πρώτα λεπτά. Επικοινωνήσαμε με τη Ρουμανία, με τη Στοκχόλμη, με τον Μπεγιαμάρα της Ρουμανίας, με τη Στοκχόλμη, με το Μάνχαϊμ. Πήγαμε, από εκεί φύγαμε και πήγαμε στην Λάρνακα, στον Αλέξη. Είχαμε επικοινωνία και με το ΆΚΑ και θα συνεχίσουμε να έχουμε και επικοινωνία με τα παιδιά που είναι κάτω, με τους ρεπόρτερ μας, για οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε σημαντικό συμβαίνει. Επειδή ρωτάτε για τη σύνδεση, η σύνδεση ακόμα δεν έχει βγει. Ο Πασχαλάκης θα είναι σίγουρα κάτω από τα δοκάρια. Το δεξί άκρο της άμυνας θα καλύψει ο Λέο Μάτος. Αριστερά θα είναι ο Αντελίνο Βιερίνια που είναι και ο αρχηγός. Και έχει και αυτός να αποδείξει κάτι παραπάνω, ειδικά στο Σιμόες που βγήκε να ειρωνευτεί με αυτή την έκφραση κρατώντας το χάρτινο το κύπελλο του πρωταθλητή. Με το τι είναι αυτό, ρε. Νομίζω ότι σήμερα ο Αντελίνο έχει ένα λόγο παραπάνω. Αφού του θίξαν και τον εγωισμό, τον προσωπικό εγωισμό, πέρα από τον εγωισμό της ομάδας, κάτι τους επιφυλάσσει. Έχω ένα προαίσθημα για τον Αντελίνο σήμερα, ότι τους επιφυλάσσει ένα ωραίο γκολάκι, έτσι για να ανταποδώσει τα καλά λόγια που είπαν, έτσι, τα καλά λόγια. Είπαμε λοιπόν, τέρμα Πασχαλάκης, δεξιά θα είναι ο Μάτος, αριστερά θα είναι ο Αντελίνο Βιερίνια, το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας δεν σπάει. Είναι ο Φερνάντο Βαρέλα που έχει κάνει ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα και ελπίζουμε σήμερα να προσθέσει μία ακόμα τέτοια εμφάνιση στο ενεργητικό του. Με τον Κρέσπο δίπλα, ο οποίος θα μιλάει και την ίδια γλώσσα με το διαιτητή. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί η ΑΕΚ έχει αρκετούς ισπανόφωνους. Το ίδιο ισχύει και για τον Βαρέλα βέβαια και αυτός. Αλλά και ο Μάτος που την έχουν τη γλώσσα, έτσι. Από εκεί πέρα μπροστά, ο ένας σίγουρος είναι ο Μαωρίσιο, δίπλα του ή ο Κάνιας ή ο Σάχοφ, με περισσότερες πιθανότητες να δίνουμε αυτή τη στιγμή στον Κάνιας, λόγω ύψους, λόγω τρεξιμάτων, είναι πιο βαρύ κορμί, πατάει περιοχή, μεν, βέβαια, ο παίκτης ο Ευγένης, αλλά λογικά θα ξεκινήσει ο Κάνιας. Μπροστά τους δεκάρι, ο Πέλκας, δεξιά θα είναι σίγουρα ο Κάμπος, αριστερά θα παιχτεί η θέση μεταξύ του Μακ και του Μπίσεσβαρ, με τον Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς στην κορυφή. Με τον Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς στην κορυφή. Και αυτός νομίζω ότι φίλα ένα γκολάκι. Αλέκο, κάνε σήμερα το καλό. Κάνε αυτό που έκανες όλη τη χρονιά. Ξέρεις εσύ τον τρόπο. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Έτσι θα πάμε. Πάμε να μιλήσουμε και πάλι με ΟΑΚΑ, με ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μέσα, φίλους μας, ακροατές μας. Ο Χρήστος ο Φραγκαντώνης είναι εκεί. Γεια σου, Χριστάρα! Γεια σου, Κωστή μου. Γεια σου.
Πες μας. Καλησπέρα σε όλη την πόλη μας. Εντάξει, είμαστε όλα καλά, είμαστε μέσα στο πέταλο αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσει το σκηνικό που έγινε με το Βανάκι. Ναι, είπα 100 εναντίον 4. Ναι, ήταν κάποια παιδιά από το Ανάγελο Θανάσιο που μπήκανε σε μια έξοδο νωρίτερα. Σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα. Από ό,τι μάθαμε τα παιδιά έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά όχι κάτι τόσο σοβαρό. Έξω από το γήπεδο όλα εντάξει. Εντάξει, μέσα υπάρχει μια μικρή ένταση, μια αγωνία από τη δικιά μας τη μεριά. Θα δούμε. Θα δούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Μάλιστα. Ο κόσμος έχει πολύ θετική διάθεση. Πριν από λίγο ήρθε ο Άρντε εδώ και αποθεώθηκε από όλο το πέταλο. Έλα ρε μορφή. Έλα ρε μορφή. Με μπλούζα τσάμπιον κτλ. Έτσι, ε. Ωραία, ήρθε μπροστά στο πέταλο και έκανε κερκίδα. Εντάξει, όλη η διαδρομή ήταν πολύ καλή. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα οτιδήποτε εκτός από το συμβάν που έγινε με τον Βαν. Ναι. Τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε μέσα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να φέρουμε την κούπα, Κωστή μου. Αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε. Το Κορδελιό είναι και πάλι εκεί, λοιπόν. Παντού είναι όλο ο κόσμο. Παντού. Δώσε λίγο, Παλμό. Αυτά είναι. Έλα, Χρήστο. Είναι εδώ, βλέπεις κατάμενα τώρα, θα πάρεις. Περίμενε, Κωστήλα. Έλα. Φιλιά, την αγάπη μας! Φιλιά, γεια σου Χριστάρα! Γεια σου Χριστάρα! Αυτά είναι. Βλέπετε τι γίνεται. Ο ίδιος Παλμός, η ίδια τρέλα, το ίδιο πάθος, η ίδια δίψα για το κύπελο. Με λίγα δευτερόλεπτα διαφορά, το σύνδημα τη μία φορά ακούστηκε από την Κύπρο και την αμέσως μετά από τη Στοκχόλμη, αμέσως μετά από το ΆΚΑ μέσα, ο λαός ανυπομονεί. Ανυπομονεί να τελειώσει μία χρονιά με την κατάκτηση, με τη δικαιωματική κατάκτηση του κυπέλου. Αυτός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αυτό έγραψε το κοντέρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό έγραψε η βαθμολογία. 70 βαθμοί με έναν αγώνα λιγότερο. Και σήμερα πρέπει τα παιδιά να παίξουν πρωτίστως για τον κόσμο, για τον εαυτό τους, για την υστεροφημία τους, όπως λέγαμε και στην εκπομπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τι αφήνεις πίσω σου. Βλέπετε, ακόμα μελετάμε τα κύπελα στη δεκαετία του 70, τα πρωταθλήματα πέρασαν 30-40 χρόνια, αλλά ο κόσμος ακόμα τα θυμάται, ακόμα μνημονεύει τους παίκτες. Ρωτήστε λίγο τους παίκτες εκείνης της γενιάς που μπορεί να άσπρισαν τα μαλλιά τους και να πέρασαν τα χρόνια πάνω από το σώμα τους, αλλά η φλόγα παραμένει στα μάτια και όπου τους βρει ο κόσμος, του σταματά και τους λέει για εκείνα τα κύπελα. Αυτό πρέπει να κάνουν σήμερα, να παίξουν και για την υστεροφημία τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στη γενέτειρα, πάμε στην πόλη. Καλησπέρα. Πάω καρά, έτσι. Είμαι χάλια, βλέπω έναν Ερντογάν με δυο κεφάλια. Τι έγινε Κωστάκι, με γουστάρει πολύ πίσα. Με γουστάρει σαν τρελή. Ρε τι γίνεται. Έλα, πες μας, τι γίνεται, Κωνσταντινούπολη, η πόλη, η γενέτειρα, το κάπα στο όνομα της ομάδας. Για πες. Είπα να πάρω τηλέφωνο, παρότι την άλλη φορά που μιλήσαμε δεν ήταν το γουρλίδικο. Προσπαθήσαμε την άλλη φορά. Το μάζι με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, αφού κάναν τους πεθαμένους εκεί, ο άλλος εχθές συνήλθε να βγει και από την εντατική, από την χαρτοτενία. Τι να κάνουμε. Πάνω απ' όλα ο ανθρώπινος παράγοντας, φίλε, όταν παίζονται ζωές, είμαστε αναγκασμένοι κι εμείς. Πάντως εγώ πήρα τα μέτρα μου, θα το δω μόνος μου, σπίτι μου, δεν θα πάω στον Καντεμόσπιτο που ήμουν. Μάλιστα, το όχι, πρώτο γύρο. Δεν επαναλαμβάνεται. Αν τότε είχατε κάποια σχέση με εκείνη την κοπέλα, τη χωρίζετε, δεν της ξαναμιλάτε απόψε. Αν είχε έρθει πεθερά, την κλειδώνετε, κάνετε διακοπή στο ασανσέρ και μένει μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου. Οτιδήποτε ρε παιδί μου, τι κάνετε εκείνη την ημέρα, δεν θα το κάνετε. Κάντε ό,τι κάνετε πέρσι στο τελικό. Αυτό. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ γιατί πέρυσι ήμουνα κάτω, στο Βόλο. Μάλιστα. Πετάξου μου, ρε, τι είναι και εσύ τώρα. Και εσύ.
Ήμουνα στο λεωφορείο αυτό που τράκαρε. Α, έτσι! Δεν μου λες! Κούλες είσαι! Κούλη, μήπως είσαι εσύ! Εύχομαι καλή επιτυχία στη Ρωμάδα τη ΑΕΚ και γιατί να το κρύψω, μεράλωστε. Έτσι και δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Έγινε, αδερφέ μου! Να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα. Να μην έχουμε, φυσικά. Και οι παίχτες μας αυτό το δίκαιο που τους πνίγει, αν το διοχετεύσουν σωστά θα τους πατήσουμε, γιατί είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα. Αρκεί αυτό, να μην φάμε τον παπά. Αυτό ακριβώς. Αν δεν φάμε τον παπά θα τους πατήσουμε. Τίποτα. Ανησυχώ μόνο για το δικό μας κακό εαυτό. Αυτό. Για το δικό μας κακό εαυτό. Εμείς καθορίζουμε. Μη μας βγει με λάθος τρόπο όλοι αυτοί. Ακριβώς. Αυτό. Είναι το μόνο πράγμα. Το μόνο πράγμα για το οποίο έχω μια ανησυχία. Αυτό. Λοιπόν, έγινε, αδερφέ. Πρέπει να ετοιμάσω τους μεζέδες. Ετοίμασε, φίλε. Δεν θα πάει ξηροσφύρι το πράγμα. Ετοίμασε το. Φιλιά. Ποτέ δεν πίνουμε ξηροσφύρι. Γεια. Φιλιά στην Κωνσταντινούπολη. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Έτσι, συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Πέφτουν οι γραμμές, ξανασηκώνουμε. Προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε με Μοζαμβίκη, με Βενεζουέλα, με Νότια Αφρική, με Αυστραλία, με Καναδά, με Μόντρεαλ, με όπου μπορούμε, όπου μπορούμε, όπου μπορούμε. Το παν είναι να μην φοβηθούν κανέναν οι παίχτες μας. Μπαίνουν μέσα με φλόγα στα μάτια, με πάθος από την αρχή, με ασφυκτική πίεση στον αντίπαλο. Δεν επιστοχωρούμε, είμαστε καλύτεροι, μετουσιώνουμε την οργή για τον κλεμμένο τίτλο σε ενέργεια, σε πάθος, σε αυταπάρνηση, αυτό που λέμε συνέχεια. Το μόνο που έχουμε να ανησυχούμε είναι το δικό μας κακό εαυτό. Να διώξουμε σήμερα το βράδυ την κατάρα του ΆΚΑ, να δώσουμε χαρά σε αυτόν τον κόσμο που φέτος ήπιε την πίκρα με τον μπουρί της σόμπας. Το δηλητήριο το ήπιαμε φέτος σε μεγάλες ποσότητες. Με αυτά που μας επιφύλαξαν, με αυτά που μας ετοίμασαν από την 25η Φεβρουαρίου και πέρα. Εδώ, μέσα στις γραμμές, στις 4 του γηπέδου, ο κόσμος είναι εκεί, το πιστεύει, πλημμύρισε την Εθνική Οδό, πλημμύρισε την Αθήνα με ασπρόμαυρες σημαίες, με κασκόλ και είναι εκεί και το πιστεύει. Και θα κάνει η ομάδα αυτό που πρέπει. Να ξανασυνδεθούμε μήπως και με Παρασκευαΐδη για να δούμε τι γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο. Μήπως με τον Καπράλο, τον Ηλία, εσείς θα μου πείτε. Να κάνουμε μια... Κάτι θα κάνουμε, αδερφέ. Έτσι είναι. Να πούμε ότι κάθε 5 λεπτά βγαίνουμε, δίνουμε ένα κοσαρικάκι στον ηχολήπτη. Αυτά είναι τα αναγκαστικά, είναι τα εξτρά που λέμε. Πέρα από το μισθό πρέπει να υπάρχει η χαρτούρα. Ο μουσικός, ο μπουζουξής που παίζει στο πάλκο δεν πληρώνεται από το μαγαζί, πληρώνεται. Δεν υπάρχει χαρτούρα. Βγαίνεις, κλατς, στο μέτωπο έχω Βασίλη Καβαδία που δεν φοβάμαι τίποτα γιατί είναι αετός. Και άγνω παουξάκι βέβαια. Έτσι αγοράκι μου, έτσι. Εδώ είμαστε, ο Λίμπερο είναι σε εγρήγορση από το πρωί και θα πάει μέχρι πολύ αργά. Στις 8 θα παραδώσουμε σκυτάλι στον διευθυντή του σταθμού, τον Γιώργο Ζαγόρα, ο οποίος αναλάβει να σας μεταφέρει και την μετάδοση των παιδιών που είναι κάτω. Θα πάμε τώρα να κάνουμε επαφή, να δούμε τι γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο. Γενικά, όπου υπάρχει παοξίδικη ψυχή σήμερα, παντού πάνω στον πλανήτη, όπου υπάρχει παοξίδικη καρδιά, χτυπά δυνατά, χτυπά έντονα, με μία σκέψη μόνο. Μία σκέψη στη στέψη, τίποτα άλλο. Στέψη, κύπελο, στον πύργο το Λευκό, πλημμύρισε προχθές από τα νερά, μια βροχή ρίχνει και πνίγεται η πόλη, γινόμαστε Βενετία. Να, λέει, ο άλλος ήθελε να πάει στη Βενετία. Ποια Βενετία, ρε κορόιδο, δίνει τζάμα λεφτά να πας στην Ιταλία. Τη φέραμε εδώ τη Βενετία. Κατέβαζε κάτι γλάστρες, κάτι κάδους, κάτι αυτοκίνητα, κάτι γιαγιάδες. Έξτρα μπόνους η γιαγιά. Λοιπόν, άρα προχθές πλημμύρισε από βροχή. Αφήξεις, ήξεις αφήξεις, ούκεν τον πολέμο θνήξεις. Πάμε επιτέλους να σπάσει λίγο με μια γυναικεία φωνή, διότι έχουμε Ελένη Μπούντου εκεί. Γεια σου, Ελένη! Χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι έχουμε, άφηξη. Από λίγο η αποστολή της ΑΕΚ, πρώτη η ΑΕΚ αφήξη, ενώ εμείς είμαστε σε αναμονή της άφηξης της αποστολής του ΠΟΠ. Η αλήθεια είναι αυτό που έχω παρατηρήσει, ότι είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση εδώ στους οπαδούς της ΑΕΚ. Το πώς θα έρθει η αποστολή, εδώ στους οπαδούς της ΑΕΚ, να μην έχουν την μεταφραστώ της ΑΕΚ, με
Ελένη μου, μετακινήσου λιγάκι να... γιατί σε χάσαμε. Είναι, δικό... είναι μια δική μου απορία. Δεν σου άκουσα, Κωστή. Ξανά λίγο για την τελευταία πρώτη, σε χάσαμε λίγο. Ναι. Σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η πρόσβαση εύκολη μπορούν να έχουν οι οπαδοί της ΛΑΕΚ. Ναι, ναι. Ενώ περιμετρικά του γηπέδου υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη και γενικώς δεν έχουν σημειωθεί πολλά προβλήματα, τουλάχιστον περιμετρικά, έτσι. Ναι. Γιατί το τελευταίο 24ωρο τα έχουμε πει που υπήρχαν σημεία ένταση και ούτω καθεξής. Γενικώς παραδένουν ομαλώς. Μάλιστα. Πόσο ομαλώς μπορούν να δένουν σε ένα τέτοιο συνθηκό. Αλλά είμαστε και περιμένουμε τις αποστολές των δύο ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη. Βλέπω τώρα και τα πλάνα. Ναι. Μπράβο, υπάρχουν αρκετοί οπαδοί της ΣΑΕΚ εδώ με κασκόλ. Βεβαίως τώρα το κλίμα είναι αυτό, γιατί έφτασε πριν από λίγο η αποστολή της ΣΑΕΚ. Ερώτηση, Ελένη, ερώτηση. Την ίδια απορία ίσως θα έχουμε. Οι οπαδοί αυτοί της ΣΑΕΚ θα έχουν την ίδια πρόσβαση και την ίδια ελευθερία κινήσεων και άμα τη εμφανίσει της αποστολής του ΠΑΟΚ. Θα σου πω, η λογική είναι ότι σε λίγο έρχεται η αποστολή του ΠΑΟΚ, όταν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα και είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ειδικό συνθήκων. Περιμένεις ότι και στην άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ φυσικά θα είναι πιο αυστηρά. Εγώ που είμαι, υπάρχουν μερικοί αστυνομικοί που κρατάνε απλά τους οπαδούς οι οποίοι είναι απέναντι από το σημείο που θα περάσει το πούλμαν, είναι στα δεξιά. Δεν σου λέω και δεν προδικάζω το γεγονός ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Έτσι μπορεί να... Όχι, όχι, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Απλά θα περιμέναμε, αν στο ίδιο σημείο αφηχθεί το πούλμαν με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, να υπάρχει ισχυρή δύναμη. Το κάνω σύγκριση με την Τούμπα. Το ξέρω. Μπράβο. Πώς λειτουργούμε στον προάβλιο χώρο και πώς λειτουργούμε γενικά τα θέματα ασφαλείας στον προάβλιο χώρο του γηπέδου της Τούμπας. Πώς κλείνει από πάνω με τα ΜΑΤ, με τα αυτοκίνητα, με τους ανθρώπους εκεί ασφαλείας που δεν περνάει τίποτα μέχρι να έρθει η αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδας. Και τι συμβαίνει εδώ. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν προδικάζω ότι θα συμβεί κάτι, απλά είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε προηγουμένως και με το παιδί εδώ από Θεσσαλονίκη, βλέποντας το σκηνικό με το παδό της ΑΕΚ και μπροστά και δεξιά και γενικώς, το ότι μπορούν και σουλατσάρουν, θα μου πεις, εκεί που θα περάσουν οι αποστολές, τα πούλμαν των δύο ομάδων, είναι προς την πλευρά της ΑΕΚ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, αλλά νομίζω όσο είμαστε σε αναμονή της αύξησης του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον της αποστολής του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη ασφάλεια, μια μεγαλύτερη πρόβλεψη, ώστε να μην μπορούν οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ που θέλουν να μπουν στις σύρες, να έχουν τέτοια εύκολη πρόσβαση. Να, το θέμα τώρα είναι να μπουν οι δημοσιογράφοι πίσω και όχι οι οπαδοί. Αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα το συζητούσαμε. Ελένη, με το που θα αφηχθεί η αποστολή του ΠΑΟΚ, αμέσως μας καλείς, αμέσως μας δίνει σήμα. Ωραία. Και ωραία. Σε ευχαριστούμε για το να άμεσο καλά ρεπορτάζ. Και μιλάμε σε πολύ λίγο. Βεβαίως. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε πάλι μέσα στο γήπεδο. Έχουμε άνθρωπο εκεί που θα μας μιλήσει. Ναι! Καλησπέρα, μ' ακούτε. Καλώς το παιδί! Λοιπόν, η Ελένη καλά τα λέει. Όλα αυτά γίνονται όμως έξω από το γήπεδο. Μέσα, πες μας. Η ασφάλεια, η αστυνομία είναι έξω από το γήπεδο. Μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη. Έξω όμως από το γήπεδο. Μπήκα μέσα κρατώντας το εισιτήριο στα χέρια μου, σαν κύριος, χωρίς να με ελέγξει κανένας. Κανένας, ε. Πέρασα από το τουρνικέ χωρίς να χτυπήσω εισιτήριο. Πέρασα από την πρώτη έλεγχο χωρίς να δω το εισιτήριό μου. Μάλιστα. Είμαι μέσα στο γήπεδο. Έχουνε στήσει στη μία πλευρά της κερκίδας όλα τα σύρματα. Δεν Μάλιστα. κουνιέται κανένας, δεν Μάλιστα. υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θα γίνουν επεισόδια. Μάλιστα. Εντάξει, αδερφέ. Εγώ ούτε σωματικό έλεγχο ναι, δεν ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε άφηξη αποστολής του ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε ξανά στην Ελένη Μπούντου, γιατί βλέπω τώρα από τον ντρόν το πούλμαν να προσεγγίζει. Ακούσαμε λοιπόν τι μας είπε η Ελένη Μπούντου πριν, ότι εκεί σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει επαρκής αστυνομική δύναμη. Το βλέπω και εγώ τώρα, δηλαδή είναι δύο μοτοσυκλέτες μπροστά, δύο πίσω. Τώρα θα μιλήσουμε και πάλι. Αμέσως θα πάρουμε την Ελένη Μπούντου που είναι ή τον Γιάννη Παρασκευαίδη που είναι στον περιβάλλοντα χώρο. Γιατί βλέπω εδώ από το τηλεοπτική κάλυψη, από τον ντρόν το ελικοπτεράκι πετάει πάνω από τον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ σε απευθεία σύνδεση το πούλμαν που πλησιάζει με την αποστολή του ΠΑΟΚ, με τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει... Είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, βλέπω αυτή τη στιγμή
Ανοίγει η πόρτα, υπάρχει, κατεβαίνει ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Αυτό βλέπω. Πάμε να συνδεθούμε. Μάλιστα, δεν πειράζει, το κάνουμε περίπου. Τώρα βλέπω, τώρα υπάρχει δύναμη από ΜΑΤ εκεί. Περνάει ο Πρίγιοβιτς. Πάρα πολύ άσχετη εκεί ανάμεσα. Δηλαδή βλέπω κάποιους ρεπόρτερ, βλέπω κάποιους τύπους εύσομους. Δεν ξέρω, να τώρα και ο Βαρέλα, ο Κάνιας. Είναι εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ακριβώς στην πόρτα του Πούλμαν. Φυλάει και αγκαλιάζει. Φυλάει αυτή τη στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης έναν έναν και αγκαλιάζει τους παίκτες. Ο Ελκαντουρί, ο Λιμνιός, θερμός αναγκαλισμός με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, χαμογελαστός, και ο πρόεδρος και ο προπονητής. Να και ο γιατρός της ομάδας, σας το περιγράφουμε. Να και ο Λεό Μάτος. Περνάει και ο Κουλούρης, ο Πέλκας, όλη η ομάδα. Ο Μακ, ο Ρόμπερτ Μακ, ο Σάκχοφ. Ένας-ένας. Να και ο Τζάλμα Κάμπος. Αγκαλιά σφιχτή με το Βιερίνια, αλλά και με τον Μπασχαλάκη. Ένας-ένας λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ βγήκαν από το Πούλμαν. Ήταν ακριβώς το σκαλοπάτι μπροστά του. Ο Ιβάν Σαββίδης εκεί να χαιρετήσει, να αγκαλιάσει, να δείξει την αγάπη του, τη συμπαράστασή του στην ομάδα. Συγκινητική στιγμή. Τουλάχιστον αυτό στηρεί τους νόμους και δεν θα παραβιάσει την τιμωρία, ενώ είναι τιμωρημένος να βρεθεί στο γήπεδο, όπως έκαναν άλλοι πρόεδροι που αδιαφορούν πλήρως. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αλλάζει το πλάνο. Σας το περιγράψαμε σε ζωντανή μετάδοση. Όπως το είδαμε, νομίζω μπορεί και να είχαμε και καλύτερη οπτική γωνία από τους ρεπόρτερς μας εκεί, γιατί πλημμύρισε, μπήκαν αμέσως μπροστά οι δημιουργίες, υπήρξε κόσμος εκεί. Πάμε τώρα στην Αυστραλία, στον Χρήστο τον Κολοβό. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Έλα Χριστάρα! Γεια σου Κωστή, τι κάνεις? Τι γίνεται? Καλά, η Μελβούρνη έτοιμη. Τι ώρα είναι εκεί τώρα στην Μελβούρνη? Είναι 2 το πρωί, 6 ξημερώματα και εκεί. Δύο ξημερώματα. Ναι. Μπράβο, φίλε. Είσαστε στο σύνδεσμο. Ναι, στο σύνδεσμο. Μπράβο. Μετάφερε μας λίγο κλίμα. Πες μας, πώς ετοιμάζεστε. Έχει έρθει κόσμος τώρα. Ετοιμαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη. Μπράβο. Ναι. Έχουμε επανάληψη τη δική μου φωνή. Μίλα εσύ, γιατί ακούγεται διπλά η δική μου φωνή. Πες μας, τι θέλεις να μας πεις, τα χαιρετήματα. Την πεποίθησή σου για το μάτς. Χαιρετήματα σε όλα τα αδέρφια, όπου και να είναι. Πάμε για την νίκη. Την εφαίρεμε την κούπα στο πύργο το λευκό. Αυτό. Μπράβο Χριστάρα! Μπράβο Χριστάρα! Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Μελβούρνη! Ευχαριστώ. Σε όλα τα παιδιά, να σε καλά! Σε ευχαριστώ. Έγινε. Ναι, με την δίκη. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Δεν μας βοηθάει, παιδιά. Καταλαβαίνετε, μιλάμε με την άκρη. Στην άλλη άκρη της γης τώρα μιλάμε, έτσι. Δύο τα ξημερώματα. Τα παιδιά από το σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Μελβούρνη είναι εκεί. Να δώσουν όλους την ψυχή. Ομφάλιος λόρος με την πατρίδα, ο Λίμπερο. Ομφάλιος λόρος με την Θεσσαλονίκη, με την Αθήνα, με το ΆΚΑ, με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, που σήμερα οφείλει σε αυτόν τον κόσμο που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και η καρδιά του χτυπά εδώ δυνατά, να κάνει το καθήκον να φέρει την κούπα στον πύργο το λευκό. Σας περιγράψαμε πριν από λίγο την άφιξη του ΠΑΟΚ μέσα από το συνδρομητικό κανάλι και την συγκινητική στάση του Ιβάν Σαββίδη, που στο σκαλοπάτι με το που κατεβαίνει ο κόσμος από το Πούλμαν, η αποστολή, οι προπονητές έναν έναν αγκάλιασε, φίλησε, έδωσε το δικό του στίγμα, έδωσε τη δική του όθηση, τη δική του θετική ενέργεια στα παιδιά. Περιμένει να παίξουν και για αυτόν, να παίξουν και για τον πρόεδρο, να παίξουν για τον Ιβάν Σαββίδη. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εδώ. Πάμε τώρα στην Ελένη Μπούτου, που θα μας τα πει και διαζώσεις ήταν εκεί αυτά που περιγράψαμε λίγο πολύ. Έλα Ελένη μου. Χαίρετε, καλησπέρα. Υπήρξε τόσο μπροξίδι με το που αντιλήφθηκαν όλοι. Το κατάλαβα. Ότι, ναι, οπότε δεν μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο εκείνη την ώρα, έσπροχνω ένα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, ξέρω οι συνθήκες είναι αντίξωες. Ναι. Τουλάχιστον βγάλαμε φωτογραφίες στον Ιβάν Σαββίδη, γιατί κατέβασε 2 με 3 φορές το τζάμι του.
Σε κάποια φάση φώναξε τον μεγάλο, τον μικρό, συγγνώμη, τον Νίκο Σαββίδη, θέλοντας να του πει κάτι. Ήταν βεβαίως... Ναι. Ήταν, Ελένη μου, ήταν στο σκαλοπάτι από το πούλμαν, αγκάλιασε και φίλησε έναν όλους τους παίχτες. Ακριβώς, και μετά μπήκε στο αυτοκίνητο και μπήκε στο, με τους ανθρώπους ασφαλείας βεβαίως και έφυγε από το γήπεδο, έτσι ούτε καν κατέκλυσε, είχε για να επιβιβαστεί και να αποβιβαστεί δηλαδή. Έφυγε από το γήπεδο, οι γη του κανονικά με τις οικογένειές τους κατέβηκαν μαζί με τους παίκτες και μπήκανε στο γήπεδο. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό, το οποίο λέγαμε και συζητούσαμε προηγουμένως με τους οπαδούς της ΑΕΚ, γιατί λίγο πριν έρθει η αποστολή... Εμφανίστηκε μια δημιουργία. Ναι, εμφανίστηκε μια δημιουργία, ήταν πιο αυστηρά, ακόμη και με εμάς τους δημοσιογράφους ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα, γιατί μας ήθελαν να κάνουμε τέρμα πίσω προκειμένου να μην υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Εμφανίστηκε το πούλμαν, κατέβηκαν όλοι οι παίκτες, δεν υπήρχε παραμικρή προσέγγιση από πουθενά ή το παραμικρό πρόβλημα από πουθενά. Το στιγμιότυπο αυτό που κρατάμε βεβαίως είναι η συνοδεία του Ιβάν Σαββίδη. Βρέθηκε στο ξενοδοχείο της ομάδας νωρίς το μεσημέρι. Το είχε πει κιόλας, δεν θα είμαι στο γήπεδο, αλλά θα είμαι μαζί σας στην Αθήνα το Σάββατο την ημέρα του τελικού. Και νομίζω ότι σήμερα έδωσε μια συνέχεια σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την τοποθέτηση που είχε κάνει. Συνοδεύτηκε και το γήπεδο στο δεν είχε στο γήπεδο. Δεν αποδέχτηκε καμία πρόταση. Καμία έτσι επικοινωνιακή πολιτική του Δημήτρη Μελισσανίδη δεν έγινε πράξη. Έφυγε. Τουλάχιστον αυτό είδαμε. Δεν ξέρω αν... Παιδιά, τώρα ακούω πάρα πολλά δακρυγόνα. Συγγνώμη που φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά βλέπω και αρκετούς να βάζουν την μπλούζα μπροστά στο πρόσωπό τους. Εγώ δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Είμαι ακόμη έξω. Ναι. Κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ναι. Ναι, στο σημείο που ήρθαν τα πούλμαν, που ήρθαν οι δύο αποστολές, βλέπω αρκετούς να φεύγουν και να βάζουν την μπλούζα μπροστά στο πρόσωπό τους. Ακούω και εγώ διάφορα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να σας πω σε πολύ λίγο και τι σας μεταφέρω. Αρχίζει λίγο να βαραίνει η ατμόσφαιρα εδώ. Λέγαμε για τον Ιβάν Σαββίδη, λοιπόν, ο οποίος ακολούθησε, έτσι βρέθηκε μαζί με την αποστολή, μέχρι τέλους μαζί, αν θέλετε να το δώσουμε σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση. Κατέβηκαν οι γη του, κατέβηκε η οικογένειά του, κατέβηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και κατόπιν ο ίδιος αποχώρησε. Έξω, μέσα πρέπει να γίνεται να επιστρέψει μετά την αποχώρηση. Μάλιστα. Από τότε δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Ωραία. Βλέπουμε αρκετούς ανθρώπους που ποδοσφαιριστές και τον Τουράνη είδαμε και τον Ουάρντα είδαμε. Με τον Αιγύπτιο να μπαίνει μέσα. Μπήκε μέσα, έκανε χέρια, κερκίδα κτλ. Αποθεώθηκε. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Ουάρντα την κουβαλάει αυτή την τρέλα. Αυτή την τρέλα. Την ωραία τρέλα. Οπότε το περιμέναμε να μπει μέσα. Ωραία, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνε την. Σε αφήνουμε να κάνει. Λίγο έξω κάτι αρχίζει. Η κατάσταση λίγο... Μάλιστα. Νομίζω ότι άνοιξα και εντελώς όποια μέτρα υπήρχαν, όποιες αστυνομικές κλούβες είχαν μπει, άνοιξαν εντελώς, γιατί έχουν αρχίσει και σειραίουν πολύ οπαδοί. Μάλιστα. Ιδιαίτερη προσοχή. Όταν μπορείς να βλέπεις αυτό που θα αναπνέεις, τότε είναι βρώμα η δουλειά. Φιλιά. Φιλιά. Θα τα πούμε μετά. Ευχαριστούμε την Ελένη Μπούντου. Λοιπόν, κρατάμε την πιο δυνατή εικόνα μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Άφηξη της αποστολής των παικτών, του προπονητή, όλου του επιτελείου του ΠΑΟΚ με το πούλμαν. Εκεί. Στο σκαλοπάτι με το που άνοιξε η πόρτα ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, αγκάλιασε, φίλησε τους παίκτες έναν-έναν, ιδιαίτερα θερμή αγκαλιά με τον προπονητή της ομάδας, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που έφυγε χαμογελαστός. Δεν ξέρω τι μπορεί να του είπε τελευταία στιγμή στα ρώσικα ο Ιβάν, γιατί μιλάει και ο Ρασβάν Λουτσέσκου τη γλώσσα και μιλάνε απευθείας, δεν χρειάζεται μεταφραστής. Πολύ ιδιαίτερη αγκαλιά και με τον Αντελίνο Βιερίνια, με όλους. Επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του μαζί με την ασφάλειά του ο Ιβάν Σαββίδης. Και έφυγε από το γήπεδο. Ήταν το κατεβόδιο της τελευταίας στιγμής. Εμείς πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και επιστρέφουμε άμεσα για να συνεχίσουμε την επαφή μας με το ΆΚΑ, την βόλτα μας, την παγκόσμια βόλτα ΠΑΟΚ, την ομπρέλα που ανοίγει ο Λίμπερο και μέσα στην αγκαλιά της περικλεί όλους εσάς που είστε μακριά από την πόλη, μακριά από την αναμέτρηση αυτού του τελικού σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε λιγότερο. Από 6 λεπτά μετά τις 7 βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στην έναρξη του μεγάλου τελικού. Μια βραδιά ποδοσφαιρική, μια βραδιά που ας ελπίσουμε ότι στο τελείωμά της θα βρει φωταγωγημένο το Λευκό Πύργο, να γίνει επανάληψη του περσινού σκηνικού, να έρθει το κύπελο στην Μακεδονία, να έρθει στη Βόρεια Ελλάδα, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να έρθει στον ΠΑΟΚ. Απολύτως επιθυμητό είναι αυτό
από όλο τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε φέτος, το λέμε συνέχεια, γιατί τα ψυχογραφήματα στα οποία μας υπέβαλαν φέτος και οι μόνιμες αυτές, πες μου. Έχουμε Γαβριλίδου Αγάπη. Πάρα πολύ ωραία. Φεύγουμε από Ελένη Μπούντου, πάμε σε Γαβριλίδου Αγάπη. Γεια σου Αγάπη. Καλησπέρα, καλησπέρα από το ΆΚΑ. Πες μας. Καλησπέρα από το γήπεδο που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ένας κόσμος ο οποίος έχει κερδίσει σημαντικά τις πλήρες του ΠΕΤΟΥ και που έχουν δοθεί στους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτή την ώρα αυτό που αρχίζει να μεταφέρουν και να μην νωρίτερα είναι η εικόνα του Άμπτου Άρντα να μπαίνει στην κερκίδα, να δίνει το σύνθημα στον κόσμο, να συμφώνει τους πάντες εδώ πέρα. Μετά από λίγο του πέταξε και μια φανέλα, τη φόρεσε και τη φανέλα, ξανά πήγε στην κερκίδα. Και πάλι μαζί τι με ωραίος, την αγκαλιά. Τι ωραίος έδωσε τρελός, το... τι ωραίος είναι, τρελός. Είναι πραγματικά το σύγχρονο κανονικός τρελός πάντων. Δηλαδή, αν το δεις εκεί πέρα, δεν κάθεται η κουκκιά, μπαίνει στην κερκίδα, πηγαίνει από τη μια κερκίδα στην άλλη, παίρνει τον τύπο να αγκαλιά, φοράει φανέλες, δίνει φανέλες στον κόσμο, πάει ευτυχώς στους ελέγχους στους λουτές του. Ήταν για αρκετή ώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το δεύτερο, νομίζω και ακόμη πιο σημαντικό που μπορούμε να καταφέρουμε από εδώ πέρα είναι η υποδοχή του κόσμου στην ομάδα, που με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ο κόσμος ήταν πρωταθλητές. Όλοι. Να την πρωταθλητές, φυσικά. Ήταν πραγματικά μοναδική, γιατί και οι μέσες θέσεις που κατά τη λύση να μπήκαν προς το μέρος του κόσμου και χειροκρότησαν. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη φράση για τους παίκτες, είναι αναγνώριση του κόσμου. Ο κόσμος ξέρει τι έχουν πετύχει μέσα στο γήπεδο. Φυσικά. Οι παίκτες του Λουτσέσκου. Γι' αυτό το λόγο τους ζητούμε σήμερα το κύπελο από τάμπλα που θα ήταν χαρακτηριστικά. Ωραία. Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όποτε φίλοι της ΑΕΚ μιλούν για τάμπλα εδώ πέρα στα συστήματα, οι οποίοι θα πάρουν το χατζούρ με ένα ειρωνικό χειροκρότημα. Έτσι ακριβώς. Αυτό τους αρμόζει. Ωραία. Ακριβώς. Αγάπη, σε ευχαριστούμε. Είμαστε σε γρήγορση. Και επικοινωνούμε ό,τι υπάρχει νεότερο, μας αμέσως μας ειδοποιήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε εμείς. Μία ο ΆΚΑ, μία στην Ιφίλιο πάνω στον κόσμο. Φεύγουμε, πάμε στον φίλο μας τον Γιάννη στη Στοκχόλμη. Γεια σου Γιάννα ρε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Τι γίνεται αδερφέ μου. Ομορφάτρα μου, ομορφάτρα. Τι γίνεται. Είσαι έτοιμος. Καλά, έτοιμος. Θα περιμένω τώρα ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο για να πάμε στο σύνδεσμο να δούμε το μάτς. Μπράβο. Κοντά θα κοψούμε το πόδι, θα κόψουμε να πάμε εκεί να έχει και σουβλάκια, θα έχει και πυράκια. Θα... Αυτά θα γίνει, καλό σκηνικό θα γίνει. Καλό σκηνικό θα γίνει. Φίλε, από ό,τι βλέπω λίγο ειδήσεις, πολύ πολεμικό ανακοινωθέν. Πολύ πολεμικό ανακοινωθέν, ναι. Φίλε. Έξω, κάει και ένα βανάκι. Ξέρω, το είδα ρε Κωστή. Ελπίζουμε να μην έχει παιδιά, άλλα, να μην έχει άλλα. Αγώνας είναι, ρε, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι, την τρέλα μου μέσα, ρε, πάμε να σκοτωθούμε, ρε παιδιά, να πω. Τι να πω, ρε Κωστή, τι να πω, και πέρσι τα ίδια χάλια και φέτος πάλι. Εγώ, ας Κωστή, ελπίσουμε μου, να μείνω μέχρι εκεί. Να παίξει μπαλάρα και να τους πατήσει αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτό, φίλε, όπως και το λες. Η ομάδα μας θέλει να παίξει μπαλάρα σήμερα και θα την παίξει, εγώ πιστεύω, Κωστή. Ωραία, Γιάννη μου. Να σε γερός, αδερφέ. Και εσύ παλικά, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να περάσετε ωραία εκεί που θα μαζευτείτε στο σύνδεσμο. Σε φιλό. Γεια σου Στοκχόλμη. Γεια σου αγόρι μου, γεια. Φεύγουμε από την Στοκχόλμη, πάμε στον Ευθύμη. Δεν ξέρω αν είναι Ελλάδα ή αν είναι στο Μάνχαϊμ. Γεια σου Ευθυμάκο. Εδώ Μάνχαϊμ. Έλα ρε Μάνχαϊμ, έλα. Τι γίνεται. Είσαι έτοιμος. Να κάτσουμε και μια φορά στο Μάνχαϊμ Κωστή, ασχέτως που είχα και εισιτήρια. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε πολλά παόκια. Μπράβο. Θα το δείτε μαζί, Ευθύμη. Ναι. Έχουμε 13 καφετέρες ελληνικές εδώ πέρα. Χαμός είναι. Και θα μαζευτεί όλος ο κόσμος. Ήδη έχω ακούσει ότι θα γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Και παντού είμαστε παοκτσίδες και νομίζω η ψυχή μας θα είναι μαζί με την ομάδα. Μπράβο, φίλε. Πάνω απ' όλα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έτσι. Έστω και ένα 0, με ψυχή να παίξουν τα παιδιά, να το χαρούμε και να μην έχουμε έκτροπα, όπως είπε ο φίλαθλος τώρα μόλις. Ο Γιάννης, από αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα. Μπράβο, μπράβο. Κατά τα άλλα, ψυχή, αγάπη για αυτή την ομάδα, για αυτό το λαό. Έτσι, φίλε.
Και ασχέτως που μας αδικήσανε, πιστεύω να το δείξουμε σήμερα στο γήπεδο. Έτσι. Κωστή. Να σε καλά, Ευθύμη μου. Να λέμε, έτσι. Να σε γερός, φίλε. Σε όλα τα παοκτσάκια. Σε όλο τον κόσμο εκεί, στους Έλληνες, στην Ομογένεια. Να σε καλά, Ευθύμη μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Να σε καλά, αδερφέ πολλά. Μου. Με να σε νίκη, καλά. Παιδιά. Με τη νίκη και με το κύπελο. Έτσι, έτσι. Φεύγουμε από εκεί. Πάμε Μόντρεαλ, στο φίλο μας το Μιχάλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιο είναι? Τσατσαρός Κωνσταντίνος λέγομαι. Αυτός 1-0. Γεια σου, Μιχάλη μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Μετά είναι από εκεί. Πόσο καιρό. Πολύ καιρό. Η ώρα είναι 12 και 4, Γιώργο. 12. Περίπου 12 και 4. 12 και 4, μεσημεράκι, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε την παγκόσμια βόλτα μας. Μιλάμε με τους φίλους μας, με τους ακροατές μας παντού πάνω στον κόσμο. Και έτσι ακούω από το πρωί, ακούω από το πρωί. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Εδώ και ώρες. Πού θα το περίμενα δείτε, Μιχάλη, ακούσω... εκεί στο Μόντρεαλ, πού θα πάτε? Θα μαζευτούμε, δεν ξέρω αν έλαβες κάποιο μήνυμά μου, έχω στείλει, και ηχητικό μήνυμα. Στο Viber, έχουμε... στο Messenger, πού? Και στο Messenger και στο, προσωπικό σου λογαριασμό είχα στείλει, στο κινητό σου άφησα μήνυμα. Όχι, όχι, δεν έχω... Ότι... Ότι... Καλά, έχουμε... Η νέα γενιά έχει έχουμε δημιουργήσει σύλλογο εδώ φίλων πάω. Α, σύνδεσμο, κάνετε σύνδεσμο στο Μόντρεαλ. Ναι, 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 ναι. Και σήμερα θα μαζευτούμε σε ένα χώρο. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι πάνω από 60-70 άτομα. Σοβαρά. Εγγεγραμμένοι. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Ρε φίλε, μπράβο. Το σήμερα το έστειλες το μήνυμα αυτό, σήμερα. Νομίζω ή εχθές ή προχθές. Μάλιστα. Δεν είδα, αδερφέ, δεν είδα. Θα το επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα, ό,τι βοήθεια χρειαστείτε από εδώ, από εμάς. Έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε. Ναι, ότι ναι. Ήδη έχω πει το όνομα του Κωστή Ζωζαρού, ποιος είναι ο Κωστής, σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν... Οποιαδήποτε βοήθεια και πρακτικά, όταν θα χρειαστείτε επικοινωνία για να έρθετε εδώ, θα μας πάρετε τηλέφωνο να μπορέσουμε να σας διευκολύνουμε. Απλά πράγματα, έτσι, όταν θελήσετε να έρθετε για να δείτε κάποιον αγώνα. Άρα έχουμε νεοσύστατο σύνδεσμο Μόντρεαλ, Σούφου ΠΑΟΚ Μόντρεαλ λοιπόν. Και θα πάτε εκεί 70 ναι, άτομα. Ναι, ναι, ναι. Λέγεται, το όνομα είναι Polar Bears, οι αρκτικές αρκούδες. Έτσι, ε. Polar Bear. Ε, ναι, εδώ. Καναδάς είναι εδώ. Ας ελπίσουμε να μην πέσει το ξύλο της αρκούδας και απλά... απλά όχι, να πάρουμε την κούπα. Να... Ας ελπίσουμε να πέσουν πολλά γκολ. Έτσι, έτσι. Ωραία, Μιχάλη μου, ομάδα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου από την πατρίδα, από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε γεροί, να δείτε το παιχνίδι, να το χαρείτε, να πάρουμε την κούπα. Χαιρετίσματα σε όλους τους ανθρώπους εκεί, στο Μόντρεαλ, στο νέο σύνδεσμο. Έγινε, Κωστή, χάρηκα που σ' άκουσα. Ζου μου σου, Κωστή. Ζου μου σου, αδερφέ, τη ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Να είστε καλά. Φιλιά στο Μόντρεαλ. Αυτά είναι, φίλε. Τα ακούστα. Α, μ' αρέσει, φίλε. Πολύ δυνατός είσαι. Είμαστε εδώ, είμαστε συντονισμένοι, είστε συντονισμένοι στους 107,4 στο Λίμπερο που βρίσκεται σήμερα εν εγρηγόρση και στις επάλξεις από το πρωί με συνεχείς εκπομπές. Είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού. Το τι ψάρια θα πιάσει ο Ισπανός Θανίδεθ Εγκάρθια Κομένεθ, δεν ξέρω, Εκλαθαβέντεθ, τι θα κάνει σήμερα ο Ισπανός και το επιτελείο του. Χειρότερος βέβαια από αυτούς που έχουμε δει στην Ελλάδα. Μ' αρέσει που κάποιοι θύχτηκαν. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Κάποιοι λέει γιατί, λέει, αγνοήσατε και προσβάλατε τους Έλληνες γητητές. Οι Έλληνες γητητές, οι περισσότεροι δηλαδή, προσβάλαν το ίδιο το άθλημα και μόνοι τους τόσο καιρό την ελληνική διαιτησία με αυτά που έκαναν. Δεν περίμεναν να φέρουν τον ξένο τον διαιτητή, τον Ισπανό. Απλά πράγματα. Και όσοι τσίνησαν και όσους τους κακοφάνηκε, τι να πω. Πάμε Νέα Υόρκη. Ο Ηλίας είναι εκεί, επίσης στην άλλη άκρη του κόσμου. Η καρδιά της Νέας Υόρκης χτυπά, δυνατά χτυπά παοξίδικα. Έλα Ηλία! Έτσι, αγόρι μου! Έτσι είναι, αδέρφια. Έτσι είναι, έτσι όπως τα λέτε, ετοιμαζόμαστε εδώ και σήμερα θα γίνει μεγάλη γιορτή στη Νέα Υόρκη. Όλα σπρώμαυρα, όλα σπρώμαυρα. Δεν υπάρχει τίποτα κίτρινο. Έτσι. Όλοι έχουν εξαφανιστεί, χάρτινοι. Ούτε μουστάρδες. Στα σάντουιτς. Ούτε μου, δε, εδώ έχει ούτε μουστάρδες, ούτε κέτσερ. Τέρμα, τελείωσε. ΠΑΟΚ. Η Νέα Υόρκη είναι μόνο ασπρόμαυρη. Μπράβο, ρε Ηλία.
Πες μου λίγο πόσοι άτομα θα είστε περίπου στο σύνδεσμο, πάνω κάτω. Κοιτάξτε, έχουμε σήμερα, περιμένουμε γύρω στα 150 άτομα σίγουρα. Και πόσοι άλλοι θα έρθουν μετά την γιορτή. Γιατί θα το γιορτάσουμε σήμερα, εννοείται. Μπράβο. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, Ηλία, τι ώρα είναι? 12 και 4 το μεσημέρι. Μεσημέρι, 12 και 4 το μεσημέρι. Έχουμε αρχίσει τις μαλαματίνες. Από νωρίς. Πρέπει να υπάρχει καύσιμη ύλη. Πρέπει να υπάρχει. Αυτό. Μπράβο. Και έχουμε μπόλικη. Μπράβο, καλά κάνετε. Έτσι, γεμίστε το. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι για τη νίκη. Ο σύνδεσμός μας είναι πολύ active, που λένε. Έτσι, ενεργός, δεν αρέσει, μπράβο. Πολύ ενεργός, και σε όποιον δεν αρέσει μπορεί να μας βρει. Βεβαίως, να κεράσετε μαλαματίνες. Όποιος θέλει να πάει να το κεράσετε. Ναι, έτσι όπως το λες. Γιατί ακούγονται πολλά γι' αυτό. Ότι δεν είμαστε φιλόξενοι, αλίμονο. Όποιος θέλει, ας πάει επίσκεψη. Να τον κεράσουμε με μαλαματίνες και κοψίδι. Ακριβώς. Έτσι. Έχουμε ένα υπόγειο για τους παράξενους. Όχι, για να διατηρούνται δροσερές οι ρετσίνες. Πρέπει να είναι σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ακριβώς. Στα κελάρια. Ακριβώς. Έτσι όπως τα λες. Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Με τη νίκη, αδέρφια. Εμείς. Τη φοράμε την μπλούζα με τη μεγάλο δικέφαλο μπροστά και με την ελληνική σημαία πίσω από το σύνδεσμο φίλων Νέας Υόρκης. Αυτό είναι. Φύγαμε από Μόντρεαλ, πήγαμε Νέα Υόρκη, συνεχίζουμε όπου μπορούμε και ό,τι μπορούμε. Παράλληλα, είμαστε Νεγρηγόρης, είμαστε σε σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου σύσσωμο το επιτελείο του Λίμπερο, Κώστας Βασιλόπουλος, Σταύρος Κόλκας, Δημήτρης Τσομπατζόγλου, Ελένη Μπούντου, ο Ηλίας ο Καπράλος, ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης, η Αγάπη μιλήσαμε πριν, είναι εκεί όλο το επιτελείο να μας μεταφέρει το κλίμα. Λέγαμε λοιπόν ότι από άποψη αγωνιστικής δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η ομάδα, το απέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν με την καλύτερη μπάλα που έπαιξε. Ελπίζουμε ο Ισπανός διαιτητής, γι' αυτό συζητούσαμε πριν μιλήσουμε με Νέα Υόρκη, ελπίζουμε ο διαιτητής λοιπόν να σταθεί στο ύψος του, να είναι ανεπηρέαστος, να σφυρίξει ό,τι δει. Και όσοι τώρα αυτό το διάστημα πραγματικά εξέφρασαν ενστάσεις και αντιρρήσεις για την παρουσία των ξένων διαιτητών, το είπα και το πρωί στην εκπομπή μας το 8-10, μοιάζει σαν να έχουν κλέψει σε μία αίθουσα χρήματα και κοσμήματα από κάποιον, και έρχεται η αστυνομία και λέει κλείστε τις πόρτες να ψάξουμε να δούμε. Και όλοι φυσικά λέμε βεβαίως ρε παιδιά να ψάξετε, ελάτε να ψαχτείτε, ψάξτε τις τσάντες μας κτλ. Και ένας από όλους πετάγεται και λέει: όχι ρε παιδιά, γιατί να ψάξετε? Και τι είναι αυτά τα πράγματα? Και τι ώρα είναι αυτή που ήρθατε και δεν μας προειδοποιήσατε και εμείς να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά? Και γιατί γυναίκα έχετε φέρει να ψάξει γυναίκα και δεν κάνει να ψαχουλεύει άντρας τη γυναίκα? Και γιατί δεν φαίνουν τα διακριτικά σου? Και γιατί η στολή του αστυνομικού αυτού είναι ασυδαίρωτη? Και πώς θα φύγετε από εδώ μετά που είναι βράδυ μέσα στους δρόμους έρημους? Κάπως έτσι συμπεριφέρθηκε αρκετός κόσμος στο άκουσμα της είδησης ότι έρχεται ξένος διαιτητής. Καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Ο Έλληνας στην εποχή που δεν του είχα ευνουχίσει την ψυχολογία με τα μνημόνια, τις τρόικες, τις περικοπές, έβγαζε ωραίες παροιμίες, λεβέντικες και μερακλίδικες. Καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Και με ξένο διαιτητή λοιπόν. Πάμε να παίξουμε την μπάλα μας, πάμε να δείξουμε για μία ακόμα φορά την αξία αυτής της ομάδας, με το πιο ποιοτικό ρόστερ, με την καλύτερη μπάλα, με τους πιο σπουδαίους παίχτες. Περιμένουμε από τα μεγάλα ονόματα σήμερα της ομάδας να κάνουν μεγάλο παιχνίδι. Αυτά είναι παιχνίδια που σε καθιερώνουν στις συνειδήσεις. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιμένει ένας ποδοσφαιριστής να ξεδιπλώσει τις χάρες του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουμε τις επαφές μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πιο συγκεκριμένα με Ζυρίχη, με Μόσχα, με Χέλσιμπορκ, με Τορόντο, με Σίδνεϊ. Κάνουμε τις αποπειρές μας
Μιλήσαμε με Κωνσταντινούπολη, με Στοκχόλμη, με Ρουμανία, με Μελβούρνη, με Μόντρεαλ, μιλήσαμε με Νέα Υόρκη, μιλήσαμε με Στοκχόλμη, με Νιρεμβέργη. Αρκετός κόσμος έκανε την εκδρομή του, κατέβηκε, βρίσκεται εδώ για να είναι κοντά στην ομάδα. Αψηφώντας χιλιάδες χιλιόμετρα, αψηφώντας τις αποστάσεις, μηδενίζοντας τα χιλιόμετρα και τις αποστάσεις. Δεν είναι ούτε η πρώτη, θα είναι φέτος η τελευταία φορά, γιατί απόψε το βράδυ κλείνει μια σεζόν πολυτάραχη, μια σεζόν που κούρασε πάρα πολύ τον κόσμο, που δοκίμασε τις αντοχές του, τα νεύρα του, την ψυχολογία του. Μια σεζόν που εκλάπη, στερήθηκε έτσι θελικά μέσα σε δικαστικές αίθουσες και στα χαρτιά ένα πρωτάθλημα από τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Σήμερα λοιπόν είναι μια χρυσή ευκαιρία η ομάδα να δείξει ποιος πραγματικά είναι ο κορυφαίος. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα φέτος. Υπήρξαν δηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προκάλεσαν κιόλας, αλλά okay. Μαέστρο μου, πάμε να κάνουμε πάλι μια επαφή με Αθήνα, να μιλήσουμε και με Σταύρο Κόλκα, να μιλήσουμε και με Κώστα Βασιλόπουλο, να μιλήσουμε και με Γιάννη Παρασκευαίδη. Κάνε τις επαφές σου μέχρι να συνδεθούμε. Εγώ να υπενθυμίσω, NetTrans, μεταφορική εταιρεία που εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες από Θεσσαλονίκη και Μακεδονία προς Θεσσαλία και σποράδες, με ιδιόκτο στόλο φορτηγών, ψυγείων, υπηρεσίες logistics, γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Καλύπτει 100% τις ανάγκες σε μεταφορές οικοσκευών, εμπορευμάτων, φρέσκων, κατεψυγμένων. 574-766, γραφείο Θεσσαλονίκης, 4ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου. Με περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.netpavlatrans.gr. Επαναλαμβάνω για εσάς που μπήκατε αργότερα στην παρέα μας ότι κατά την άφιξη της αποστολής του Πούλμαν του ΠΑΟΚ, και ενώ το γήπεδο πλημμυρίζει με κόσμο που έχει εκδράμει από κάθε άκρη της γης, και μέχρι στιγμής η κερκίδα του ΠΑΟΚ να κερδίζει κατά κράτος τη μάχη με τους ανθρώπους που περπάτησαν από τη μία γειτονιά στην άλλη. Αυτό είναι τώρα το ωραίο της υπόθεσης. Δηλαδή, πάμε στο Σταύρο Κόλκα όμως που θα μας τα πει καλύτερα, γιατί βρίσκεται εκεί, διαζώσεις. Έλα Σταύρο! Κωστή μου, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ωραία ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική, αν εξαιρέσεις ότι υπάρχει ένα κενό 150 μέτρων για νεκρή ζώνη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν δημιουργήσει μια εκπαιδευτική ατμόσφαιρα, ή τη ΣΑΕΚ, επειδή είναι και ντόπιοι, δεν έχουν γεμίσει ακόμα το κομμάτι τους, αλλά θα γεμίσει και αυτό με το πέρασμα του χρόνου. Ήρεμα τα πράγματα. Περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι, το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Οι ομάδες δεν έχουν να κρύψουν και πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι ξέρει καλά η μία την άλλη. Δεν χρειάζεται να έχουμε και πολλά. Αρκετά event μέσα στο γήπεδο, αφέλμητα. Ο Γουάζα να πηγαίνει στην κερκίδα, τώρα εκεί πρέπει να βρίσκεται. Ο Σαββίδης να έρχεται έξω από το γήπεδο. Ο Σαββίδης με τον Ιωάννη Σαββίδη να φέρουν με τη συνοδεία της ασφάλειάς του. Οι οπαδοί της ΑΕΚ να πικάρουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ όταν μπαίνει η ομάδα τους, να φωνάζουν άντι ποταλητές και να υπάρχει απάντηση άμεσα όταν μπαίνει ο ΠΑΟΚ από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ. Γενικά αυτή η εικόνα της αφήτησης της πρωταλήτρια ΑΕΚ, η οποία το πήρε στα χαρτιά, έχουμε μεταφέρει και στην κερκίδα από όλες πλευρές. Σου περιγράφω, Σταύρο, τη σκηνή που ίσως να την άκουσες ή να την μετέφεραν. Κατεβαίνοντας από το πούλμαν, ένας-ένας οι παίκτες και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ήταν εκεί ακριβώς στην πόρτα ο Ιβάν Σαββίδης, αγκάλιασε και φίλησε έναν-έναν όλους τους ποδοσφαιριστές, όλο το τεχνικό επιτελείο, με ιδιαίτερη ζέση, με ιδιαίτερη λαχτάρα για την κατάκτηση. Σου μεταφέρω την εικόνα, είναι η πιο δυνατή εικόνα μέχρι στιγμής. Βέβαια, εικόνα είναι η πιο δυνατή εικόνα. Τώρα μπήκε και ο Μπάρκας με τον Τσιτώτα να κάνουμε ζέσταμα από την πλευρά της ΑΕΚ. Σιγά σιγά θα μπει και ο Πασχαλάκης με τον Ρέι. Ωραία ατμόσφαιρα γενικά, καλά να παρατέχουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αιστείες που καλό θα ήταν να τις προσέξει η αστυνομία και από τις δύο πλευρές, στις γωνίες των κερκίδων, αλλά είναι τόσο μακριά που δεν νομίζω να συμβεί το παραμικρό, εκτός αν γίνει κανένα λάθος στη φύλαξη της Σταύρου
εκείνη πέρσι στην πεζογέφυρα. Μάλιστα. Ακούμε στο πάνω του πάω αυτή τη στιγμή να κουνάνε τις σημαίες και τα κασκόλ τους. Τώρα μπαίνει και ο Πασχαλάκης με το ΡΕΙ. Και βέβαια, και βέβαια σόου από τον Άμερου Άρντα, έτσι, που αποθεώθηκε. Ναι, αυτό το τρελό αγόρι αυτό, αυτό, τι ωραία τρέλα κουβαλάει αυτός ο τύπος. Δηλαδή, πραγματικά... Με πλούσια την πιτζάκια, δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει, φίλε, δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Μεγάλη μορφή, μεγάλη μορφή. Μάλιστα. Σταύρο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Τι διέστηση έχεις να κάνω έτσι, να θέσω μια ερώτηση ποδοσφαιρική, γιατί μιλάμε για όλα τα άλλα αυτές τις μέρες. Πιστεύεις θα ξεκινήσει με τον Κάνιας αντί του Σάκοφ? Εγώ πιστεύω Κάνιας και Μάκρο είναι βασική. Αυτό θα έκανα εγώ. Ναι. Όχι ότι ο Μάκρο είναι καλύτερος του Μπίσεσμαν. Απλά το πίσω νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμος ερχόμενος από τον πάγκο σε μια φάση του αγώνα που αν είναι ανοιχτό το παιχνίδι μετά το 60 και είναι πιο φορτωμένο από τον πάγκο και το φρέσκια, ο Μπίσεσμαν μπορεί να είναι πιο σημαντικός σε εκείνο το διάστημα. Μάλιστα. Είναι ένα παιχνίδι λεπτομεριών, τα πάντα πετράνε, αλλά και το πλάν B στο μυαλό του Λουτσέσκου σίγουρα υπάρχει. Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το παιχνίδι, απόλυτη συγκέντρωση, όχι εύκολα λάθη και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, Σταύρο. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Έχει, θα τα πούμε. Σε αποδεσμεύουμε. Πάρε την ανάσα σου και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Όλο το επιτελείο του Λίμπερο σε εγρήγορση. Σήμερα σε μια ιδιαίτερη βραδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι, να οργανωθούμε λίγο, να δούμε πού δεν πήραμε τηλέφωνο και να κάνουμε τις απόπειρές μας. Ελάχιστο, πολύ μικρή διακοπή. Βάλετε, έχει ώρα τώρα, έχει ώρα. Ωραία, Βασίλη μου. Βάλε την ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε συντονισμένοι. Μπαίνουμε στο 60 λεπτό. Μπαίνουμε στη μία ώρα πριν από το παιχνίδι. Αντίστροφη μέτρηση σε ένα παιχνίδι πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο. Το ακούσατε. Όπου χτυπά η καρδιά του ΠΑΟΚ, υπάρχει τρελή λαχτάρα, τρελή επιθυμία για αυτή την κούπα. Να προασπίσουμε τα κεκτημένα, να μείνει η κούπα στην Θεσσαλονίκη, να μείνει στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι. Hey! Έλα! Hey! Έτσι, 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 έτσι. Hey! Θα πω την ευχή που λέω κάθε φορά. Η CDC δεν είναι? Hey! Τα παιδιά αυτά. Σκεφτείτε τι ρεύμα θα πληρώσουν με αυτό το όνομα, το εναλλασσόμενο, SCDC, δηλαδή τη χαρά της ότι έρθει. Και ελπίζουμε να τελειώσει και την έκτη δημοτικού Άγνους Γιάνγκ κάποια στιγμή, ο κιθαρίστας με τη Σάκα και τα σχολικά σωσόνια. Πάμε, πάμε ο Άκα. Πάμε, Σταύρος Κόλκας, ενδεκάδα, ευθύς αμέσως. Σταύρος, σε ακούμε. Καλησπέρα, καλά από την Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 4-2-3-1 για τον ΠΑΟΚ με τον Πασχαλάκη κατά το δοκάρι, ο Μάτος στο δεξιάκο της άμυνας, ο Βιερίνια στο αριστερό. Βαρέλα και Κρέσπο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, υπάρχει μια ένταση τώρα, κάποιοι πήραν της ΑΕΚ, πέρασαν την πρώτη ζώνη, μιλούσαν εκεί η security και έρχονται προς το παντού του ΠΑΟΚ. Βέβαια τώρα η αστυνομία παρεμβαίνει και δεν μπορούν να προχωρήσουν παντού. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπάνω. Μάλιστα. Το βλέπω και σε ζωντανή μετάδοση, Σταύρο. Αυτό είναι, φίλε. Βαρέλα και Κρέσπο, λοιπόν, της άμυνας, ο Κάνιας με τον Μαουρίτσιο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Πέλκα στο 10, δεξιά ο Τσάλμα, αριστερά ο Πίσος Μαντέλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Αλεξάνδρ Μπέγιοβιτς. Ο Λουτσέσκου προσπάθησε να είναι δίκαιος, νομίζω. Ο Πίσος Μαντέλη το χρονικό διάστημα ήταν καλύτερος του ΜΑΚ. Γι' αυτό ξεκινάει τον Ολλανδό. Ναι. Παίρνοντας κάποιο ρίσκο ανασταλτικά, αλλά στην τελική έχοντας και δικαιοσύνη απέναντι. Σωστό. Στην ομάδα του, μια και ο Μπίσμαν ήταν πολύ καλύτερος από τον Σλοβάκο το τελευταίο χρονικό διάστημα του. Κάνιας δεν μας επηρεάζει. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, δεν μπορούσε να βάλει δύο βαριά κορμιά. Ναι, ναι. Στην, θα είχαν τα τρεξίματα. Θα είχαν τα τρεξίματα, Σταύρο. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Η ένταση σταμάτησε. Ο παρέντης άρχισε κατά 5 μέτρα, τώρα γύρισαν πίσω. Θλιβερή εικόνα από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Επιστροφή το μικρόφωνο σε σένα. Ωραία. Και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. Πάμε ευθύς αμέσως ο Άκα με έναν από τους ανθρώπους που ταξίδεσε χιλιάδες χιλιόμετρα από το Ανόβερο. Το Χρήστο Τσίκο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου από το κλαμπ φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερο, που είναι εκεί. Χρήστο, καλησπέρα.
Χρήστο, μας ακούς? Θα αποπειραθούμε και πάλι γιατί έπεσε η γραμμή, έχουμε αυτές τις δυσκολίες. Τι να κάνουμε. Επαναλαμβάνω, εντεκάδα μέχρι να ξαναβγάλουμε γραμμή. Ο Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια. Το δεξί άκρο της άμυνας καλύπτει ο Μάτος. Αντιστοίχως αριστερά είναι ο Αντελίνο Βιερίνα. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Κρέσπο με τον Βαρέλα. Δίδυμο αμυντικό χαφ είναι ο Μαουρίσιο με τον Κάνιας που προτιμήθηκε από τον Σάκοφ για τα τρεξίματά του. Ένα πιο χαμηλό κορμί, χαμηλό κέντρο βάρους με περισσότερα τρεξίματα. Από εκεί και πέρα μπροστά είναι. Πάμε τώρα, είναι ο... πάμε στον Χρήστο και θα τη συνεχίσουμε μετά την 11. Έλα Χρήστο! Καλησπέρα! Καλό στο Ανόβερο που έχει μηδενίσει τις αποστάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι γίνεται, όλα ακούμε... δίπλα είναι. Όλα δίπλα, φίλε. Όλα ΠΑΟΚ. Όλα δίπλα, όπου παίζει ΠΑΟΚ, κάνα δίπλα. Πες μου λίγο, Χρήστο, περίγραψέ μου και την διαδρομή προς τα κάτω, αλλά και το τι βλέπετε εκεί που είστε τώρα, μέσα στο ΆΚΑ. Αυτή τη στιγμή μόνο συγκίνησε από τα δακρυγόνα. Μάλιστα, απέξα δακρυγόνα, ε. Από την ώρα που μπήκαμε, βρωμάει δακρυγόνο, τώρα ρίξα πάλι γιατί... προσπάθησαν να μπουν από την απέναντι πλευρά. Κάποιοι τη ΣΑΕΚ, ναι. Προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Ακριβώς, ναι. Τώρα πω. Πολύ δακρυγόνο, Κωστή. Πολύ δακρυγόνο, μάλιστα. Για το δρόμο όλα καλά, ησυχά. Μάλιστα. Ένα ταξιδάκι όμορφο, εντάξει. Τώρα αυτά που γίνονται εδώ δεν έπρεπε να γίνουν. Δεν είναι πολύ δακρυγόνο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, σ' ακούω, σ' ακούω. Και... ανυπομονούμε να ξεκινήσει το μάτς, να το πάρουμε και να το φέρουμε εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Για αυτούς που το αξίζουν φέτος. Για αυτούς που το αξίζουν, έτσι. Θα είναι μια επιβεβαίωση, θα είναι μια ηθική δικαίωση, θα είναι μια αποκατάσταση της τάξης. Ένα στην καρδιά και ένα στο ράφι, ταμπλούχος. Ακριβώς. Ένα στην καρδιά και ένα στο ράφι, φίλε, έδωσες τίτλο. Έτσι, αδερφέ. Έδωσες τίτλο. Έδωσες τίτλο. Έχετε μηδενίσει τις αποστάσεις. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που κάνετε. Αφήνετε πίσω οικογένειες, παιδιά, δουλειές, όλα. Τα πάντα. Όλα για τον ΠΑΟΚ. Όλα. Έτσι, αδελφέ. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε και μετά, πρώτο Θεός. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Μετά το ματ, άμα θέλετε. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε, Χριστάρα. Σε φιλώ. Σε φιλώ. Ζούμου σου, αδερφέ. Προπάθουν τα παιδιά που δεν μπορούσαν να δεθούν από το εξωτερικό. Έτσι. Είστε εσείς και εκπροσωπείτε το λαό. Τα παιδιά από τη Μακεδονία που δεν μπόρεσαν να ζουν για διάφορους λόγους. Θα τα πούμε πρώτα φορές από μεσέρα όλα. Έτσι. Να μην κρατάω τη γραμμή. Έγινε Χρήστο μου. Σε ευχαριστούμε. Τα παιδιά μας, ζούμε σου, αδερφέ. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Έτσι ακριβώς. Αυτή ήταν λοιπόν και η επικοινωνία μας με τα παιδιά που ήρθαν από το Ανόβερο, επιτελείο και για μία ακόμα φορά βρίσκονται εκεί. Λοιπόν, υπάρχει επικό πανό, πικάρισμα για τη Γάμα Εθνική από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Λοιπόν, γιατί μονάχα μια μικρή ομάδα πέφτει Γάμα Εθνική, λέει το πανό. Έτσι είναι. Πού πάμε, Μανολόπουλος, πάμε στο Μανώλη που είναι εκεί. Έλα αδερφέ! Έλα αδερφέ μου! Τι γίνεται! Εδώ πέρα μέσα από το ΆΚΑ κάνουν κάτι μακές στα εξάκια, αλλά δεν μας φάμε τίποτα. Όλα καλά. Εμείς μην παίρνουμε και μην τρώμε κουτόχορτο. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Φυσικά. Προστατεύουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό που αγαπάμε. Εννοείται. Δεν πέφτουμε σε παγίδα. Άσου να κάνουν, τι κάνουν, για να καταρχήν για να διανύσει αυτό το κενό, κάνεις και διανυκτέρευση ρε φίλε. Αυτοί τι ήθελαν εκεί, τι ξεκίνησαν, πού ξεκίνησαν. Πάσαν τα οδοπράγματα αυτά που είχαν και πήγανε να μπουν προς τα εμάς από την κάτω την κερκίδα, αλλά κατευθείαν όπισε. Έτσι είναι. Η κάρτη είναι, η ψεύτικη. Έτσι είναι. Έτσι, όπως το λες. Πες μου λίγο τι ατμόσφαιρα επικρατεί. Ο Χρήστος πριν μιλήσαμε. Πανικός. Μίλησε για δακρυγόνα, υπάρχει βαριά ατμόσφαιρα, έχουν πέσει δακρυγόνα. Είμαι λίγο ψηλά και τα έχω αποφύγει αυτά, ναι. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε εντάξει, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όσοι πάμε να γυρίσουμε κιόλας και μερικοί ας γυρίσουν και διπλοί. Από το φαΐ! Από το φαΐ εμείς σίγουρα. Έμαθα πληροφορίες λένε ότι είχαμε ψησίματα και τέτοια κάπου. Η τσίκνα μέχρι εδώ φάνηκε. Όχι ψησίματα, μόνο και βουτιές σε πισίνες και τέτοια, άστε να μην βγάζουμε στον άρα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έτσι πρέπει να διασκεδάσουμε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα και να μάθουμε να είμαστε μια νοοτροπία διαφορετική. Πρέπει να αλλάξει το κλίμα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά με την νίκη, με την κούπα, να το σηκώσουμε μέσα σε 2 ώρες και με μεγάλο σκορ. Αυτό ακριβώς. 3-0, Κωστή μου. 3-0 είναι. Μακάρι, αδερφέ. Μακάρι. Από το στόμα σου και στου Θεού τα αυτή. Μακάρι, μακάρι. 0-3 συγκεκριμένα, έτσι. Να το σηκώσουμε με 0-3, φιλοξενούμενοι είμαστε. Έτσι, έτσι. Γεια σου, Μανώλη. Να σε καλά, Γορίνα. Να σε καλά. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η επικοινωνία μας και με τον Μανώλη, τον Μανολόπουλο, που βρίσκεται γι' αυτός εκεί κάτω. Θα συνεχίζουμε να προσπαθούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους που βρίσκονται είτε μακριά από την Θεσσαλονίκη, μακριά από το ΟΑΚΑ, αλλά και με αυτούς που βρίσκονται εκεί και η καρδιά τους χτυπάει δυνατά. Είδαμε μία μικροένταση, νωρίτερα ακούσαμε, ας ελπίσουμε να μείνει μόνο εκεί. Ξαναλέω λοιπόν, Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο. Έχουμε επικοινωνία. Ξαναλέω λοιπόν, ο Πασχαλάκης κάτω δοκάρια, δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Βιερίνια, Κρέσπο και Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, Μαωρίσιο και Κάνιας τα δύο αμυντικά χαφ, ο Πέλκα στον άξονα σαν οργανωτή, σαν δεκάρι, με τον Τζάλμα Κάμπος δεξιά, αριστερά. Να θα μας τα πει τώρα ο Σταύρος ακόμα καλύτερα, γιατί έχει και την 11η τσάικ. Έλα Σταύρο! 4-2-3-1 και για την ΑΕΚ με τον Πάρκα κατά τα δοκάρια. Πακάκι στα δεξιά, Χουλτ στα αριστερά. Βράνιας και Τσικρίσκι, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Σιμώες και Γαλανόπουλος στα αμυντικά χαπ. Στο 10 ο Μάνταλος. Δεξιά ο Λιβάκη, αριστερά ο Αραούχο. Ο Μπακασέτας και στην κορυφή ο Σέρχιο Αραούχο. Εκτός αν είναι ένα καθαρό 4-4-2 που δεν νομίζω να ισχύει. Ναι. Θα το δούμε πάντως στην πορεία. Ζητώντας Λαυρόπουλος, Γιακουμάκης, Γκάλο, Λαυρόπουλος, Γιούσης και Γιαννούτσος στο πάγκο για την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, Πασχαλάκης, Καλοδοκάρια, Μάτος στα δεξιά, αριστερά. Ο Βιερίνια, Βαρέλα και Κρέσπο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Κάνιας, Μαουρίτσιο, οι δύο αμυντικοί μέση. Στο 10 ο Πέλκας, δεξιά ο Τσάλμα, αριστερά ο Πίσμαρ και στην κορυφή ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Σιαπάνης, Ελκαντουρί, Μαλεζάς, Λιμιός, Κουλούρης, Σάχοβ και Μακ στον πάγκο για το Ράσμαν Λουτσέσκου. Γιατές αναμέτρησης για πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες, μιας και δεν μας έμεινε κανείς διαιτητής. Έλληνας και κάνουν και παράπονα. Κάνουν και παράπονα. Ο Ταβίς Φερνάντες Κορπαλάν είναι ο διαιτητής. Ραούλ Καμπαλέρο Μαρτίνες ο πρώτος βοηθός. Χωσέ Μανουέλ Ματίας Καμπαλέρο ο δεύτερος βοηθός. Ο Ζέσους Ζιλ Μανθάνο ο επιπρόσθετος νούμερο 1. Ο επιπρόσθετος νούμερο 2. Ο Κάρλος Τσέρο Γκράντε. Τέταρτος διαιτητής ο Σιδηρόπουλος και παρατηρητής διαιτησίας η Χουάνα η Παρθένα. Ωραία. Σταυρό! Σταυρό! Πιστεύω ότι μπορείς να τελειώσεις το δίωρο της μετάδοσής σου λέγοντας μόνο τα ονόματα των διαιτητών των Ισπανών. Έτσι, δεν, έτσι. Είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι μενού από εστιατόριο ισπανικό. Καλωδικά. Μάλιστα. Αυτά κοστίμουμε τις εταιρείες. Είναι μου το κλίμα αυτή τη στιγμή. Επιστροφή στα στούντιο του Δήμερο 4,4 και σε λίγο πάλι μαζί. Έγινε Σταύρο. Σε ευχαριστούμε. Πλησιάζουμε στις 8 που θα μπει στο στούντιο ο Γιώργος Ζαγόρας, ο διευθυντής του σταθμού. Εμείς έχουμε αποπειραθεί και δόξα τω Θεώ είχαμε αρκετή ευστοχία σήμερα. Πάμε όμως για μία ακόμα φορά στην άλλη άκρη του κόσμου. Χάρης Πεΐδης είναι εκεί, στην Αυστραλία. Έλα... Καλημέρα σπέρες από την Αυστραλία. Έλα Χάρη, που είσαι, Μελβούρνη εδώ. Τι γίνεται. Εδώ μαζεμένοι είμαστε, περιμένουμε να δούμε το... Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να πω τι θα δούμε. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε καλά πράγματα. Το θέαμα. Ναι, θέλω να γυρίσει. Είναι εκεί ο λαός, είναι συγκεντρωμένοι όλοι. Εδώ. Θέλουμε ένα σύνθημα. Ένα σύνθημα λίγο για πάω. Ένα σύνθημα λέει. Έτσι. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Έτσι. Έλα, εδώ είμαστε. Αυτά είναι φίλε. Γερά αυτά, εδώ πέρα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε στο πρώτο μισάωρο έναν διασυρμό, έναν ξεφυλισμό
της ΑΕΚ και από εκεί και πέρα να κάνουμε λίγο κράτη για να φανούμε και κύριοι. Αυτό είναι φίλε. Δηλαδή αυτό. 3-0 στο πρώτο μισάωρο και μετά να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας και να πούμε μέχρι να φοράξουν έλεος. Μακάρι να γίνει έτσι. Μακάρι. Μας μεταφέρατε τον παλμό σας, γίναμε ένα, να ξέρετε ήρθατε εδώ για λίγο. Και ήρθαμε εμείς εκεί. Να πούμε ότι έχουμε στείλει παιδιά από εδώ πέρα, είναι ήδη στην Αθήνα. Έχουν φύγει 10 άτομα. Πόσες ώρες ταξίδι. Λοιπόν, φύγανε από εδώ πέρα Τετάρτη μεσημέρι. Οι τελευταίοι δηλαδή φύγανε από εδώ Τετάρτη μεσημέρι. Ήταν Πέμπτη μεσημέρι, ας πούμε Ελλάδα, Πέμπτη μεσημέρι ήταν στην Ελλάδα. Και είχαμε κανονίσει φυσικά με την ΠΑΕ. Εισιτήρια σαν σύνδεσμος, 10 εισιτήρια έχουμε πάρει. Έχουν κατεβεί με τους Βόρειους, έχουμε αντιπροσώπους εκεί πέρα και ήδη μιλάμε με αυτούς, γίνεται, υπάρχει τι ένα πολύ ωραίο κλίμα εκεί. Τι να πω, πόσες ώρες ξαναπέσουμε λίγο είναι το ταξίδι από εκεί? Λοιπόν, 20 ώρες είναι, μάλλον 18 ώρες πάνω στο αεροπλάνο, γύρω στις 22 ώρες, 20 με 22 ώρες είναι το ταξίδι. Σταματάτε και για σουβλάκια στο δρόμο? Ναι, πάμε στη Λιβαδιά. Στο Λεβέντι εκεί. Αγόρι μου, αγόρι μου. Λοιπόν, αγόρι μου. Φιλιά σε όλα τα παιδιά. Ζουμού σε όλους. Σε όλους. Ζουμού σου, αδερφέ μου. Ζουμού σου, ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Αυτά από τον φίλο μας τον Χάρη. Στη Μελβούρνη φεύγουμε και πηγαίνουμε στην Πάτρα. Έλα. Έλα, έλα, έλα. Καλό στο παιδί. Respect στον προηγούμενο, έτσι. Φίλε, τι λες τώρα, 20 ώρες ταξίδι, δηλαδή. Για όνομα του Θεού, για Νικόλα όνομα μου. Του, μπράβο, μπράβο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Αύγουστο, πότε ήταν που έπαιζε κάπου ο Παναθηναϊκός και πάει ένας οπαδός, το θυμάσαι αυτό? Ο οποίος ήταν παοξής και είχε χαθεί τελικά. Ναι, μάλλον, και το είχανε κάνει θέμα. Τον βάλανε, του δώσανε και διαρκείας. Δεν πειράζει, αδερφέ, δεν πειράζει. Εδώ τώρα μιλάμε τώρα 41 από τον Όβερο, 50 από τη Σουηδία, 70 από την Κύπρο, να πούμε. Χαμός, φίλε, δεν υπάρχει. Ναι, δε, πάω. Είμαστε πολύ περήφανοι για όλο αυτό. Αυτός είναι ο καθαρός, ο αγνός ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δύναμή του. Οι χιλιάδες οπαδοί του που έρχονται από κάθε άκρη. Πες μου, τι γίνεται στην Πάτρα, αδερφούλη. Στην Πάτρα. Τα παιδιά εντάξει έχουν ανέβει επάνω. Δεν άνοιξε ο σύνδεσμος σήμερα. Ναι. Εγώ έχω ξεμείνει εδώ με ένα φιλαράκο τώρα. Θα το δούμε εδώ πέρα γιατί οι υποχρεώσεις δεν μας άφησαν. Και την κοπανίσαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βέβαια. Ξέρω. Λίγο τα είπαμε με τον Πλατανιά, λίγο αδερφέ, γιατί είδες πως ήταν οι συνθήκες. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ όμως που συναντήκαμε με τον καλά. Έτσι. Ξέρω ακόμα μια καρδιά εκεί που χτυπάει δυνατά κοντά στη γειτονιά σου. Έτσι, του καρδάσι μου. Ναι. Κάπου λείπει σήμερα, μου είπε. Δεν μπόρεσε. Άγχος μεγάλο. Κάπου έχει πάει εκδρομή και μην πάθουμε και κανένα έφταγμα τώρα. Δεν άστο, ξέρω. Άστο. Δεν είμαστε σε κρίσιμες ηλικίες. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Φιλιά στην Αχαΐα, φιλιά στην Πάτρα. Και εκεί χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Νικόλα. Ναι, και εδώ, και εδώ. Έλαμε την νίκη. Γεια. Φεύγουμε και πάμε. Ο Δημήτρης στο Μόναχο, Μίνχεν. Έλα, Δημήτρη! Όχι, ρε φίλε! Όχι, ρε Ντόναλτ! Πού είσαι, ρε γαμώτο! Καλησπέρα! Γεια σου, ρε Δημητράκη! Γεια σου, ρε καμπάτσι! Καλησπέρα σε όλους τα παόκια, καλησπέρα! Τι γίνεται, αδερφέ μου! Καλά, εσείς. Έχω καιρό να σε ακούσω. Ακούω κερκίδα και τρελαίνομαι, ακούω. Αγόρι μου, Δημητράκη μου. Λοιπόν, αυτό που... Εσύ είσαι φρέσκος εκεί, πόσο καιρό είσαι εκεί τώρα, έχεις κλείσει δίμηνο? Τρεις. Πω, φίλε. Τακτοποιήθηκες επάνω, είσαι εντάξει? Όλα καλά. Μπράβο. Ντόναλτ, λείπεις, να ξέρεις. Λείπεις. Όσο μπορώ, σας ακούω το πρωί. Χαίρομαι. Όσο μπορώ. Ναι. Χαίρομαι, αδερφέ μου. Χαίρομαι. Αυτό που θα δουν σήμερα οι Κίτρινοι και ο Μελισανίδης, θα δουν ένα χλάτς και θα νιώσουν ένα χλούτς. Έτσι, μπράβο. Και θα τελειώσει το θέμα. Τουλάρα. Χλάτς, χλούτς. Αυτό μπράβο, θα γίνει σήμερα. Αυτό θα το δεις μόνος σου, έχεις οργανωθεί εκεί με τα παιδιά τα υπόλοιπα, έχεις βρει άκρη? Όχι, δεν πήγα στο σύνδεσμο επάνω, θα είμαι στο σπίτι εδώ με φίλους. Θα σε φέρω κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχεις έρθει σε επαφή με τον Βαγγέλη που είναι εκεί στο Μόναχο και είναι αδερφός και είναι παοξάκι. Τον Σάκη γνωρίζω εγώ εκεί, τον Σάκη. Θα με πάρεις κάποια στιγμή στο κινητό, το έχεις το νούμερο. Ή να με πάρεις να σου δώσω να επικοινωνήσεις με τον Βαγγέλη που είναι εκεί στο Μόναχο και είναι παοξάκι και είναι χρόνια. Χρόνια. Έχει ταξί και είναι οργανωμένος. Ναι. Να σε βοηθήσει ό,τι χρειαστείς. Okay, εντάξει, Δημητράκη μου, άντε να είσαι καλά. Με την κούπα. Γεια σου, Ντόναλτ, φιλιά! Φιλιά! Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι. Ένας από τους πολύ φρέσκους που πήγε έξω, ο λεγόμενος Ντόναλτ, έβγαινε πάντα και έκανε τον Ντόναλτ στην εκπομπή.
Αυτά. Τρέλα για την κούπα. Τρέλα για την κούπα. Βασίλη Καβαδία, συγκινητικός. Δεν έχω να πω λόγια, γιατί την ώρα που μιλάμε τον έναν, χτυπάει ο άλλος, βγαίνει από την Αυστραλία, πάμε στον Καναδά, από τον Καναδά στην Αμερική, από την Αμερική στην Ευρώπη. Με χίλια χέρια. Κάνε μία απόπειρα, μήπως βγάλουμε Δήμητρα στη Μόσχα, μήπως βγάλουμε την Ελπίδα στο Τορόντο. Λίγα μας μείναν εξάλλου, έχουμε μεγάλη ευστοχία έχει σήμερα, φίλε. Έχει πάει πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Ακούσαμε ντεσού λεπτομέρειες και από το ΆΚΑ. Είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, υπάρχει μεγάλη δίψα, υπάρχει μεγάλη τρέλα για την κούπα από τον λαό, από τον κόσμο που τόσο πολύ του επιφύλαξαν πολύ δυσάρεστες στιγμές φέτος με τις δικαστικές αποφάσεις, με την κλοπή του πρωταθλήματος. Ο κόσμος όμως δεν κάμφθηκε. Ο κόσμος δεν κλονίστηκε. Μπορεί να χαλάστηκε, μπορεί να στενοχωρήθηκε, αλλά είναι εκεί, δίπλα στην καψούρα του. Δίπλα στον ΠΑΟΚ, δίπλα στα τέσσερα γράμματα να στηρίξει όσο μπορεί. Άνθρωποι που εν καιρό κρίσης άφησαν τώρα τις δουλειές τους σήμερα, άφησαν τις οικογένειές τους, πλήρωσαν από την τσέπη τους για να κάνουν μία ακόμα εκδρομή. Την ίδια ώρα οι αεξίδες φύγαν από τη μία γειτονιά, να φύγω τώρα εγώ από την Άνω Τούμπα που είναι το πατρικό μου, να πάω στην Κάτω Τούμπα. Να πάω στην Τριανδρία, να πάω να κατέβω στο κέντρο. Κάπως έτσι είναι. Με τα ποδαράκια. Οι δικοί μας μηδένισαν για μία ακόμα φορά όλες τις αποστάσεις και είναι εκεί. Με την ελπίδα, η ομάδα χωρίς κανένα άγχος και με την αξία της να μπει και να κάνει αυτό που πρέπει. Να πούμε ότι είχαμε προσπάθεια από παδούς ΑΕΚ να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να δημιουργήσουν θέματα στην νεκρή ζώνη, έγινε ντου πριν από λίγο. Είπαμε με Μπίσεσβαρ και Κάνιας οι εντεκάδες. Ξαναλέω για σας που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας, καθώς σε λίγο θα παραδώσω σκυτάλι στον Γιώργο Ζαγόρα. Της ΑΕΚ είναι ο Μπάρκας, ο Μπακάκης, ο Βράνιες, ο Τσιγκρίνσκι, ο Χουλτ, ο Σιμόες, ο Γαλανόπουλος, ο Μάνταλος, ο Μπακασέτας, ο Λιβάγια και ο Αραούχο. Τώρα είναι 4-3-3 αυτό, μάλλον. Αντίστοιχα, είπαμε, στον πάγκο βρίσκεται ο Λάζαρος Σκοδουλόπουλος, επειδή με ρωτάτε. Αντίστοιχα, η εντεκάδα του ΠΑΟΚ με τον Πασχαλάκη, τον Μάτος δεξιά, τον Βιερίνη αριστερά, κέντρο της άμυνας με Βαρέλα και Κρέσπο, τα δύο μυντικά χάφο Κάνιας και ο Μαωρίσιο, με τον Μπέλκα δεκάρι, δεξιά τον Τζαλμακάμπος, αριστερά τον Μπίσεσβαρ που επιβραβεύεται για τις σπουδαίες εμφανίσεις στο τελευταίο διάστημα. Μην ξεχνάμε, ο πολυτιμότερος παίκτης του περσινού τελικού στο Βόλο, ο Μπίσεσβαρ, και με τον γκολ που πέτυχε και με την εν γέννη παρουσία του. Δεξιά λοιπόν ο Κάμπος, αριστερά ο Μπίσεσβαρ και αιχμή του δόρατος, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο πιο άξιος παστελωτής, αυτός που και σήμερα ελπίζουμε να έχει φυλάξει ένα-δυο γκολάκια για την ΑΕΚ, ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Αυτό το οποίο λέμε όλη τη βδομάδα είναι το εξής. Ζητούμενο, η οργή για το κλεμμένο πρωτάθλημα, η οργή για την αφαίρεση έτσι θελικά στις δικαστικές αίθουσες του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ με τους περισσότερους βαθμούς η ομάδα. Η οργή αυτή σήμερα να μετουσιωθεί, να μετατραπεί σε πάθος σε κάθε διεκδίκηση, σε αλληλοκάλυψη στο συμπαίκτη, στην διόρθωση ενός λάθος ενός συμπαίκτη, στο ατελείωτο τρέξιμο, στην διεκδίκηση και της πιο απίθανης μπαλιάς. Να καταθέσουν ψυχή, να το μετουσιώσουν αυτό το πράγμα σε τρέλα μες στον αγωνιστικό χώρο και να φύγουν με την κούπα. Να παραμείνει στο λευκό πύργο το κύπελο Ελλάδος. Σε καμία περίπτωση η κατάκτηση κυπέλου δεν θα σβήσει όλο αυτό που έγινε με την κλοπή του πρωταθλήματος. Όμως θα είναι έστω μια μικρή παρηγοριά. Μια μικρή παρηγοριά για όλο αυτό που έγινε φέτος όλη τη χρονιά. Κάνε μερικές απόπειρες ακόμα, μήπως και τα καταφέρουμε, αδερφέ μου Βασίλη Καβαδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αυταπάρνησή σου. Και αν όχι, να μιλήσουμε πάλι με Τσορμπατζόγλου. Κάνε μια απόπειρα να μιλήσουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Είναι σε λίγο θα μπει στο στούντιο ο Γιώργος Ζαγόρας να σας πάει στην μετάδοση που ελπίζουμε στο τελείωμά της να βρει κυπελούχο Ελλάδος 2017-18.
το Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Να δώσουμε την πληροφορία ότι άνοιξε και πάλι ο Λευκός Πύργος. Νομίζω οι λόγοι είναι ευνοητοί, καταλαβαίνετε, και είναι τελείως εύλογο. Είχαμε μετά τις πλημμύρες, κόντεψαν να πνιγούν μέσα τα παιδιά, να πούμε, από το σχολείο της Μαγνησίας. Κόψαν τα κάγκελα, να φανταστείτε, με αλυσοπρίωνο και βγήκαν τα παιδιά από τα παράθυρα. Γιατί όπως είναι τα σκαλοπάτια εκεί, έγινε αυτό το πράγμα μια λίμνη, θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε λοιπόν το θέμα. Και έτσι έγιναν απαραίτητες ενέργειες και από σήμερα το πρωί είναι και πάλι ανοιχτό το μνημείο και θα χρειαστεί να είναι ανοιχτό, γιατί το βράδυ λογικά θα πλημμυρίσει με κόσμο αν όλα πάνε καλά, αν ο ΠΑΟΚ στεφτεί πρωταθλητής. Ο Λίμπερο είναι από το πρωί σε εγρήγορση, είναι από το πρωί εδώ, σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τον ουσιαστικό χώρο. Συνδεθήκαμε με κάθε άκρη του κόσμου, συνδεθήκαμε με ανθρώπους που είναι μέσα στο ΆΚΑ και ζουν τον παλμό από πρώτο χέρι, φυσικά όλο το επιτελείο του Λίμπερο που βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρει παλμό, σας μεταφέρει στιγμή προς στιγμή ό,τι πρόκειται, ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Βλέπω την εικόνα στο συνδρομητικό, βλέπω το τεράστιο κενό που υπάρχει ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, τα συνθήματα, τα πανό, έτσι όπως πρέπει. Το ξαναλέω, πριν από λίγο κάποιοι οπαδοί της ΑΕΚ προσπάθησαν να κάνουν έτσι μια ψευτοπαλικαριά, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα απολύτως. Πάμε όμως να μιλήσουμε και με τον Γιάννη Παρασκευαίδη που είναι μες στο γήπεδο, μας μεταφέρει και αυτός παλμό. Έλα Γιάννη! Καλησπέρα Κωστή μου, καλησπέρα εδώ. Τι γίνεται? Από το ΑΚΑ, που εδώ και 2-3 λεπτά ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει ζεσταθεί πάρα πολύ. Και αυτό έχει γίνει γιατί η ομάδα βγήκε για ζέσταμα, οι παίκτες του Ρασβάνου Λουτσέσκου αυτή την ώρα κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα πριν το μεγάλο παιχνίδι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις επάλξεις στις κερκίδες με συνεχόμενα συστήματα για να εψυχώσει τους παίκτες του Ρασβάνου Λουτσέσκου. Άλλωστε, σε αυτά τα παιχνίδια Κωστή, το ξέρεις καλά, ότι παίζει ρόλο η κερκίδα. Ακούσε τον κόσμο τώρα που καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο του ΟΑΚΑ. Δεν έχει συμβεί βέβαια το παραμικρό εντός γηπέδου, πέρα από 2-3 φωτοβολίδες που έπεσαν εκατέρωθαν από τις δύο πλευρές. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα κυλάνε ομαλά, τουλάχιστον εντός γηπέδου, γιατί έξω δεν έχω εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει Κωστή. Η κατάσταση παραμένει ήρεμη, οι παίκτες του Τζέσκου αλλά και της ΑΕΚ αυτή την ώρα κάνουν το τελευταίο ζέσταμα, άλλωστε 8 η ώρα είναι πλέον. Έχουμε πει στην έτσι στροφή για το μεγάλο παιχνίδι του κυπέλου. Βέβαια με την εμφάνιση των παιχτών του δικεφάλου στον αγωνιστικό χώρο και το ζέσταμα, ακούστηκε ρυθμικά από την κερκίδα του ΠΑΟΚ το «Νάτι, νάτι πρωταθλητές», ξεσηκώνοντας έτσι όλη την κερκίδα στην πλευρά του δικεφάλου. Από την πλευρά του παίκτες του δικεφάλου χειροκρότησαν, τους ανταμέψαν έτσι με ένα χειροκρότημα. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι το παιχνίδι τουλάχιστον στο πρώτο 20 λεπτό θα πάει στο ξύλογο, λέω, δύναμη δηλαδή ανάμεσα στις δύο ομάδες, και εκεί θα πρέπει η ομάδα να έχει και την κατάλληλη στήριξη από τους οπαδούς που μέχρι στιγμής έχουν δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα. Στην κερκίδα βέβαια και αρκετοί παλέμαχοι του ΠΑΟΚ και αρκετοί αθλητές του δικεφάλου και πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Βέβαια το highlight μέχρι στιγμής το έχει κάνει ο Άμπρου Ρουάντα, όπως ενημερώθηκε στη σύγκριση. Έτσι, έτσι, τρομερό πράγμα αυτό, παιδί. Μπήκε και μέσα στην κερκίδα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ με πλούζα DBDB Die. Εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνο. Δεν υπάρχει, φίλε, τίποτα, τίποτα. Είναι ρόλος. Είναι ρόλος. Είναι μια κατηγορία μόνο του Ρουάντα. Ωραία. Εντάξει Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι και εσύ σε εγρήγορση, είσαι και εσύ στις επάλξεις για οτιδήποτε χρειαστεί. Σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιάννης Παρασκευαίδης. Πάμε κατευθείαν στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου που είναι εκεί να μας μεταφέρει και αυτό στη δική του άποψη λίγο πριν το ξεκίνημα. Έλα Δημήτρη. Έχω στεί περίπου μισή ώρα πριν ξεκινήσει ο τελικός. Εξέλιξη η προθέρμανση των δύο ομάδων. Είπαμε νωρίτερα τις δεκάδες. Μπορεί να πεις ότι υπάρχει έκπληξη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Επιλέξε τον Γκάνιας στο ένα σενάριο εκεί στο κέντρο και τον Μπίσεσβα στην αριστερή πλευρά. Δεν υπήρχε φαβορή, μοιρασμένες ήταν οι πιθανότητες. Επέλεξε λοιπόν τον Ολλανδό. Από την άλλη για την ΑΕΚ δεν ήταν τόσο αναμενόμενο να ξεκινήσει ο Μάνταλος σε αυτό το παιχνίδι. Τον επέλεξε ο προπονητής του και ο αρχηγός της ΑΕΚ μετά από καιρό θέλει βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Για όσους δεν άκουσαν
νωρίτερα για τον Πάο Πασχαλάκη, Κρέσπο Μαρέλα, Μαχτος Γυρίνια, ο Κάνιας με τον Μαουρίσιο, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Κάμπος και στην κορφή παίζει ο Κιούβετς, ενώ για την ΑΕΚ, Μπάρκας, Μπακάκης, Βράγκες, Τιγκρίνσκι, Χουλτ, Σιμόες Γαλανόπουλος στο πρωτοκέντρο, Μάνταλος, Μπακασέτας και Λιβάγια μεσοπτικά και ο Αραούχο στην κορυφή της επίθεσης. Έτσι κάπως ενίχνει η κατάσταση. Απλώς υπάρχουν πάντα δύο γωνίες επικίνδυνες κάτω χαμηλά, ναι, στα πέταλα για τις δύο ομάδες που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί από 20-50 οπαδοί χούλιγκαν των ομάδων που έχουν τόσο διάθεση να δουν το παιχνίδι, ναι, είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία. Μου μεταφέρουν τώρα μέσα από το γήπεδο, δεν μπορώ να πω όνομα για ευνόητους λόγους. Υπάρχουν εντός του γηπέδου, λέει, καθαρά προβοκάτορες. Ήρθανε για επεισόδια, ούτε συνθήματα φωνάζουν, ούτε τίποτα, μόνο προσπάθεια για ντου. Σαν κάποιοι να έχουν πληρωθεί να γίνει μπάχαλο. Έλεγχος στις εισόδους ανύπαρκτος από την αστυνομία. Και δεν είναι το μόνο ένα μήνυμα, έχω διάφορα τέτοια. Δημήτρη, το μεταφέρω όπως οφείλω. Λοιπόν, εύκολα, χωρίς, λέει, κανέναν έλεγχο, άνθρωποι που μπήκανε μέσα μόνο και μόνο για να κάνουν φασαρία. Να πω. Μάλιστα. Γίνεται η παρουσίαση των ενδεκάδων από τους πίνακες. Έχουμε αυτή τη μεγάλη φασαρία από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Ωραία. Δημήτρη, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Λίμπερο είναι στις επάλξεις από νωρίς και θα πάει όσο πάει απόψε. Θα παραδώσω σε λίγα λεπτά σκητάλη στο διευθυντή του σταθμού, τον Γιώργο Ζαγόρα, που θα σας πάει προς την έναρξη του παιχνιδιού. Ένα πράγμα μόνο έχουμε να πούμε, πριν κλείσουμε το δικό μας το δίωρο. Όλοι εσείς που είστε μακριά και δεν μπορείτε, να ξέρετε, είστε εδώ για μας, είστε εδώ μαζί με τα παιδιά στο ΟΑΚΑ. Και οι παίκτες θα κάνουν το καθήκον τους και ο προπονητής. Όλοι είμαστε ανήψια της Θείας Δίκης, αυτό είναι ξεκάθαρο, και σήμερα νομίζω θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε, αυτό που αξίζει στην ομάδα, να γυρίσει, να προασπίσει τα κεκτημένα και να φέρει, να κρατήσει το κύπελο στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό τον Πύργο, στην Τούμπα. Ευχαριστώ τον Βασίλη Καβαδία για την υπερπροσπάθεια που έκανε για να επικοινωνήσουμε με όλους αυτούς που μπόρεσαν και επικοινώνησαν μαζί μας, είτε επικοινωνήσαμε εμείς μαζί τους, γιατί είναι ένα θέμα αυτό με την κινητή τηλεφωνία και τη διαφορά ώρας. Ευχαριστούμε όλους σας για τη συμμετοχή, για τη θετική αύρα. Εμείς θα τα πούμε λογικά και το βράδυ σε σχόλιο μετά από το τελικό, μετά από την κατάκτηση κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ. Το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για την Δευτέρα στις 8 το πρωί. Παραδίδω σκητάλη στο Γιώργο Ζαγόρα. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε. Άντε, ΠΑΟΚ, άρα φέρε μας το κύπελλο!